Γνώρισες ένα σιριζέο συνταξιούχο, θα σε τσακίσω κακομήρα μου. Εγώ φάγα τα ποδάρια μου, μπορεί να γυρίζω από κανάλι σε κανάλι για να βάλω ένα civil alert. Και εσύ μου φλέρταρες το Σύνταγμα. Όχι, μωρή, δεν το έβαλα γιατί είχαν απεργία τα κανάλια. Θέλω να συμπαρασταθούν στην Ελένη τη Μενεγάκη. Χτύπησε το κορίτσι στο δαχτυλάκι της, εισμπήκε ένα γκίστρι. Ναι. Μη μου λέει σε μένα πάλι καλά που δεν σε έκαμε, ρε Ζήλη, γιατί θα σου στρέψω μια μασέρα και θα ψάξει να τη βρει. Άκου εδώ τώρα. Όπως θυμάσαι, εκτός άμα σου πήρε τα μυαλά ο έρωτας, εγώ σε άφησα στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής για να πεταχτώ μέχρι τη Βουλή να μάθω τι γίνεται στη συνάντηση των τριών αρχηγών. Και έμαθα. Μπέλα, τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα λένε. Έχει γίνει παρεξήγηση, παιδί μου. Παιδί μου, ο Αντώνης είχε ένα μισάωρο κενό. Και λέει, δεν πάω να πιω ένα καφεδάκο, να είδω και τα παιδιά τη σερτικά μου. Τρελό μουρλο, σηκώνεται και πάει. Τι το ήθελα, με το μόλις τρίβει η Μερσεντέ δεξιά να μπει στο προάβλιο, αντικρίζει τα δέντρα μαραμένα, τα λουλούδια χλωμά να φωνάζουν, δώστε μας λίγο νερό ρε παιδιά καλοκαιριάτικο. Τι το ήθελες, του γύρισε το μάτι. Ναι μωρή, το ένα που δουλεύει, έχεις πρόβλημα εσύ. Λέει, δεν βαριέσαι, εδώ να τόπο στην οργή και βγαίνοντας εγώ να φύγω, ρίχνω ένα κουβά νερό να τα ποτίσω εγώ. Συνεχίζει να ανέβει τη σκάλα και τι να είδει, ένα λεκέ από καφέ, να! Κατά μεσή τη σκάλα, παρακαλώ. Φάστο, λέει, δεν βαριέσαι. Κάνει δύο βήματα, να σου κάτι από τσίγαρα. Ξανακάνει δύο βήματα, να σου μια πορτοκαλάδα παρατημένη. Για έλατε εδώ, ρε παιδιά, λέει, του μάζεψε όλου. Για σταθείτε. Εδώ ο ελληνικό λαό πληρώνει ή δεν πληρώνει για να είναι τα λουλούδια ποτισμένα και η σκάλα να στράφτει. Πείτε μου, ποιο έξε τον καφέ και ποια βάρδια καθαρίστρια δεν πήγε να μαζέψει. Τίποτα, κανένα. Μα μου σου του η καθαρίστρια, σου μου του η κυπουρή. Ξέρει τώρα, Δεν το έκανα εγώ ή για δικιάρογλου. Τα νευριάσανε, αλλά λέει θα κάνω απομονή, θα κάνω γιο ανάσες να βγάλω με άκρη. Πείτε μου, παιδιά, λέει, μιλήστε μου και δεν θα κάνω τίποτα. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, 25 φορές την ίδια ερώτηση του βγάλανε την Παναγία του παιδιού. Δεν απάνταγε κανένας. Λέει, μιλήστε, γιατί κατεβάζονται γενικό και σας πετάω στο προάβλιο, Τίποτα αυτοί, πολύ εγωιστέ. Αλλά να σου πω και κάτι, του έδωσε και δεύτερη ευκαιρία. Στο προάβλιο που του έβαλε, του έβαλε να παρεταχτούν σε μία σειρά και του είπε: όποιο έξε τον καφέ, να κάνει ένα βήμα μπροστά. Και ξέρει τι κάμαν αυτοί. Κάμαν ένα βήμα μπροστά και οι 2.500 άνθρωποι που ήταν εκεί χάμου. Σου λέω, παιδί μου, είναι πολύ εγωιστέ όλοι αυτοί εκεί πάνω. Πού πάνε οι καραμίτροι, ήθελα να ξέρω. Πού πάνε οι καραμίτροι. Τέλος πάντων, εγώ όλα αυτά στα λέω γιατί τα ξέρω από πρώτο χέρι. Πήρα, παιδί μου, εγώ τον Αντώνη τηλέφωνο, η ίδια. Ναι, γιατί όταν πήγα στη Βουλή δεν μ' αφήσανε να μπω μέσα. Και του λέω, Αντώνη, πάρε και τον Ευάγγελο, πάρε και το Φώτη και ελάτε από εδώ χάμω να σας φτιάσω τίποτα να φάμε, να συζητήσετε με την ησυχία σας. Που πάτε και κλεινόσαστε σε εκείνο το γραφείο 3 ώρες, 4 ώρες. Παιδί μου, είναι άδειο, ξερό το γραφείο, μπορείτε να κάνετε συζήτηση εκεί. Ελάτε εδώ να σας δεξιωθώ, εγώ να τελειώνει. Ναι, θα έρθουνε. Όπως καταλαβαίνεις, επειδή τους περιμένω, πρέπει να σε κλείσω. Δεν με ενδιαφέρει πώς γνώρισες τον συνταξιούχο. Λοιπόν, πού έχω μείνει τώρα, είναι 39. 40, 41, 42. Τι είναι τούτο εδώ τώρα. 42. Εντάξει, μια χαρά. 42 είχα, 42 έχω. Όχι, τα μετράω γιατί θέλω να είμαι σίγουρη. Κάπου άκουσα ότι αυτοί, όπου πάνε μετά φεύγοντας, παίρνουν και τα λυσιμικά. Δεν θέλω να μου λείψουνε. Μάκη μου, σε παρακαλώ, παλικάρι μου, θέλω να μου κάνει μια χάρη. Εσύ δεν θέλω να ασχοληθείς άλλο με την ΕΡΤ. Θα το αναλάβω εγώ. Εσύ θέλω να ασχοληθείς με ένα πιο καυτό. Λευτεριά στο γαβαλά! Ακούστε κάτι. Είμαι άρρωστος σήμερα, πολύ άρρωστος, κρυωμένος. Τόσο που επρόκειτο να κάνει ο Χαρδαβέλλας την εκπομπή μου.
Αλλά έτσι όπως εξελίχθηκαν τα γεγονότα, είπα όχι. Έκανα την Πατουλίδου και είπα για την ΕΡΤ, ρε γαμώτο. Γιατί δεν θέλω να τους περάσει έτσι. Καταλάβατε. Και αισθάνομαι την ανάγκη σε αυτή την χωροσπερίδα να είμαι μέσα. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε λοιπόν στη ζούγκλα και σήμερα. Και όπως αντιλαμβάνεστε, όταν έχεις πυρετό κάτω από τις προβολές, έτσι το ζεις πιο δραματικά το πράγμα. Γι' αυτό σε λίγο που θα ανέβει η θερμοκρασία, γιατί θα ανέβει από ό,τι φαίνεται, λόγω του ότι ο Πρωθυπουργός ζήτησε τους υπουργούς του να πάνε τώρα στο Μέγαρο Μαξίμου και βεβαίως ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Κουβέλης τις κοινοβουλευτικές τους ομάδες. Προφανώς κάτι σοβαρό συμβαίνει. Ή κάτι σοβαρό θέλουν να δείξουν ότι συμβαίνει. Τώρα το πόσο σοβαρό είναι αυτό θα το διαπιστώσουμε στην πορεία, γιατί έχουμε κοντά μας κόσμο. Έχουμε τον Νίκο Μιχαλίτς, πρώην τεχνικό διευθυντή της ΕΡΤ, στον οποίο θέλω να πω δημόσια συγχαρητήρια για τα ελληνικά που μιλάει. Ακούω τεχνικός διευθυντής, ακούς τεχνικός διευθυντής και λες τώρα ποιος ξέρει τεχνικός είναι αυτός, τι ελληνικά. Και ο άνθρωπος μιλάει ελληνικά τύπου Γεωργουσόπουλου, ας πούμε. Και σας το είπα και πριν, ήθελα να σας το πω δημόσια. Γιατί έχει τέτοιους ανθρώπους. Η ΕΡΤ έχει και τέτοιους ανθρώπους. Το Γιάννη Παλετσάκη, πρώην Γενικό Διευθυντή Διοίκηση και Διαχείριση της ΕΡΤ. Σας είχα ξεχάσει. Και με παίρνει ο Σπύρος ο Κομίνης, ο εκλεκτός συνάδελφος, τηλέφωνο και μου λέει: ρε εσύ, γιατί δεν φωνάζεις τον Παλετσάκη που τα είχε χώσει τότε, πώς έκλεψαν το αρχείο της ΕΡΤ, πώς έγιναν τα ιδιωτικά κανάλια, όλα αυτά τα οποία είχατε βγάλει εκεί την περίοδο. Βρήκαμε και τις εκπομπές και όσα είχατε πει τότε και αυτά που θα πείτε σήμερα. Επίσης, κοντά του είναι ο Νίκος Παπαθανασίου, ο σκηνοθέτης της εκπομπής μου σήμερα, ο οποίος ήταν από τους παλαιότερους σκηνοθέτες στην ΕΡΤ και είναι ο άνθρωπος που μου έμαθε να κρατάω το μικρόφωνο. Μου λέγε ρε ζών, έτσι το κρατάνε το μικρόφωνο, δεν το πηγαίνουν εκεί πέρα. Λοιπόν, και βέβαια οι υπόλοιποι που θα γνωρίσετε σε λίγο, θα σου παρουσιάσω σε λίγο, απλά σας μεταφέρω το ρεπορτάζ, οι υπουργοί φτάνουν ο ένας μετά τον άλλον, καταφτάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Να πάμε γρήγορα λοιπόν, να πούμε ότι είναι ο κύριος Ανδρέας Δημητρόπουλος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου στη νομική. Καλησπέρα κύριε Δημητρόπουλο. Στη νομική Αθηνών. Ο Γιάννης Μανώλης, αναπληρωτής γραμματέας της Νέας Μέρας. Καλησπέρα. Ο Θανάσης Οικονόμου, στέλεχος Δημοκρατικής Αριστεράς. Καλησπέρα. Ο Δημήτρης Χριστογιάννης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Πιερία. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τον κύριο Γιώργο Κόκα, δικηγόρο της ΕΡΤ. Καλησπέρα. Έχει ΕΡΤ δικηγόρο. Μέχρι πριν μια εβδομάδα, άνεργος ως προς την ΕΡΤ. Και η Νάντια Γοούλου, δικηγόρος της Ζούγκλας. Έτσι. Καλησπέρα Μάκη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας και σήμερα περιμένουμε τα σχόλια, τις παρεμβάσεις αλλά και τις τοποθετήσεις τους στο ηλεκτρονικό μας βήμα kitrinostipospapaki.gr και στα τηλέφωνα της εκπομπής 211-55-55-75 όπου μπορούν να μας στέλνουν όλες τις τοποθετήσεις τους και τα σχόλιά τους. Να σας πω επίσης ότι το πρόγραμμα του GR μεταδίδεται από το Zoom στην Αττική και στην Αθήνα, το Delta TV στον Εύρο καλύπτει και την Καβάλα, το Star Dramas, τη νέα τηλεόραση Σερών, το Flash, Κοζάνη Καστοριά, Δυτική Μακεδονία, Flash TV, το Dion TV, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Πιερία, το Astra TV, Βόλος, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, TV 10 στα Τρίκαλα, το 1 TV στη Λαμία, την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση στην Ηλία, το Super B Πάτρας, Πάτρα και Δυτική Ελλάδα, Αρκαδική TV στην Τρίπολη, Net TV στη Μεσσηνία, Ήρυδα TV στη Ρόδο και τα Δωδεκάνης, Αρχιπέλαγος TV στη Μυτιλήνη, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Channel 4U, το Σιτία TV, το Κρήτη TV 1 στα Χανιά και το Ζεύς TV από την Άξο για τις Κυκλάδες. Θα πάμε στο Λαύρο Παναγιώτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, εκεί που έχουμε τις αφήξεις των υπουργών τώρα. Λάμπρο, δώσε μας μια εικόνα για ό,τι συμβαίνει εκεί πέρα. Σε βλέπω κουρασμένο, Λάμπρο, ταλαιπωρημένο. Τόσες μέρες έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε ακούμε, λοιπόν. Περιμένω και στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά άλλο περιμέναμε και άλλο είδαμε απόψε. Καταρχήν χάσαμε το Λάμπρο προς το παρόν. Έφυγε
Φώτης Κουβέλης είπε: θα κάνουμε δηλώσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και λίγο αργότερα μάθαμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς κάλεσε εδώ τους υπουργούς του. Πρώτος λοιπόν έφτασε ο Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης. Και έρχονται και οι άλλοι. Εμπλοκή, δεν τα βρήκανε. Υπήρξε μια νέα πρόταση η οποία οι δύο αρχηγοί θέλουν να τη μεταφέρουν στις κοινοβουλευτικές τους ομάδες και να αποφασίσουν. Θα δούμε. Πάντως η νύχτα είναι μακρά. Μάκη, καθώς τα πράγματα δεν είναι και τόσο ευχάριστα από τα μηνύματα που παίρνουμε τουλάχιστον από τον Μαξίμου μέχρι αυτή την ώρα. Δηλαδή από ποιους παίρνουν? Έρχονται οι υπουργοί. Ναι, έρχονται οι υπουργοί, αλλά εσείς εδώ μεταξύ έχετε κάνει ρεπορτάζ. Σίγουρα μέσα είναι ο Δημήτρης Σταμάτης, είναι άλλοι άνθρωποι παρά τον Πρωθυπουργό, οι οποίοι σας ενημερώνουν. Λοιπόν, και επειδή γνωρίζω το ρεπορτάζ πώς γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Σίγουρα... Στόματα ερμητικά κλειστά. Όμως υπάρχει. Υπάρχει το εξής, στόματα ερμητικά κλειστά, δεν θέλω να μας απαντήσουν ακόμα, όμως υπάρχει το εξής. Είτε δεν τα βρήκανε στο θέμα του αριθμού των εργαζομένων που θα πρέπει να δουλέψουν πάλι στην ΕΡΤ, είτε τα έσπασαν, είτε δεν τα βρήκαν καθόλου, είτε έχουν μια νέα πρόταση την οποία θα πρέπει να συζητήσουμε στις κοινοβουλευτικές ομάδες και οι υπόλοιποι να πάρουν εξουσιοδότηση. Καθώς μάθαμε ότι στην Δημοκρατική Αριστερά απόψε οι βουλευτές, ας με επιτραπεί η έκφραση, κλώτσισαν. Και είπαν στο Φώτη Κουβέλη ότι δεν πρέπει να κάνουμε τόσες πολλές υποχωρήσεις. Άρα λοιπόν, αν μη τι άλλο, επαναλειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, αλλά με όλους τους εργαζόμενους. Όχι στην ΕΡΤ, αλλά με όλους τους εργαζόμενους. Λοιπόν, εγώ είχα την τύχη να συναντήσω τις προάλλες έναν μεγάλο επιχειρηματία, σημαντικό επιχειρηματία παγκόσμιας εμβέλειας, ο οποίος ενδιαφέρεται μάλιστα. Δείχνει άμεσα το ενδιαφέρον. Γιατί έφυγες από την εικόνα, κάτι τι θα μας δείξει εκεί πέρα? Λοιπόν, Τζαβάρας, δεύτερος υπουργός, Μάκη. Ωραία, εντάξει, δεν πειράζει. Προτιμώ να βλέπω εσένα από τους υπουργούς, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα για να κουβεντιάσει και είναι ενδιαφέρεται άμεσα για όλες αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις που γίνονται και τις επενδύσεις. Με παρόντες όλους τους εργαζομένους να γίνει η μεταρρύθμιση και η αναδιοργάνωση μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με συγκεκριμένες θέσεις, προκειμένου ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας να είναι αποτελεσματικός και βεβαίως ανεξάρτητος από κόμματα και κυβερνήσεις. Μία πρόταση πάρα πολύ συγκεκριμένη. Δεν πρόκειται για τυπικό διαδικαστικό ζήτημα. Δεν πρόκειται για ζήτημα που δεν αφορά στην ουσία. Αφορά στην ουσία του ζητήματος. Το μαύρο στην ραδιοτηλεόραση ήταν συγκεκριμένη επιλογή, όπως και η βίαιη διακοπή των συχνοτήτων της ΕΡΤ, δηλαδή του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα. Επέμενα ότι θα πρέπει αυτός να είναι ο κοινός πολιτικός στόχος. Διότι, επαναλαμβάνω, για μας είναι ζήτημα δημοκρατικής νομιμότητας. Είναι επίσης απαράδεκτο το γεγονός ότι παρά την απόφαση, την προσωρινή διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας να ενεργοποιηθούν οι συχνότητες, η απόφαση αυτή δεν έτυχε εφαρμογής όπως όφιλε να πράξει η κυβέρνηση. Με αποτέλεσμα, παρά την προσωρινή διαταγή του Συμβουλίου Επικρατείας, το μαύρο και με ό,τι αυτό μπορεί να συμβολίζει παραμένει στους τηλεοπτικούς δέκτες. Επαναλαμβάνω ότι το ζήτημα δεν είναι τυπικό, δεν είναι διαδικαστικό, είναι ζήτημα δημοκρατικής ουσίας. Δεν επήλθε συμφωνία. Επέμενα. Και επέμενα ακριβώς για τους λόγους που προανέφερα. Και νομίζω ότι θα έπρεπε ο κύριος Πρωθυπουργός να προσέλθει σε αυτή την λύση την οποία προτείναμε. Στο κάτω-κάτω, η αποδοχή αυτής της πρότασης που έκανε η Δημοκρατική Αριστερά σε τίποτε, μα σε τίποτε, δεν θα έβλεπε την ουσία των πραγμάτων. Και ποια ήταν η ουσία? Να αναδιοργανωθεί, να εξυγχρονιστεί, να εξορθολογιστεί η λειτουργία του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα. Η Δημοκρατική Αριστερά με τη συγκεκριμένη αυτή ενέργειά της σε καμία περίπτωση δεν εγκαταλείπει, δεν απομακρύνεται και κατελάχιστον από την μεταρρυθμιστική της πολιτική. Δεν απομακρύνεται από την πολιτική αναζήτησης των λύσεων μέσα στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Αυτός
ήταν και ο λόγος για τον οποίο επιμείναμε. Ναι στην αναδιοργάνωση, ναι στον εξορθολογισμό του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, αλλά όχι σε πράξεις και ενέργειες οι οποίες προσβάλλουν την νομιμότητα. Η κυβέρνηση προχώρησε στην έκδοση πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Παρά την αντίθεση της δημοκρατικής αριστεράς, την οποία εγνώριζε. Την εγνώριζε με σαφήνεια. Εγνώριζε την κατηγορηματικότητα της θέσης της δημοκρατικής αριστεράς. Προχώρησε η κυβέρνηση και μάλιστα ερήμην 4 υπουργών, των υπουργών που επρότεινε η δημοκρατική αριστερά, των υπουργών που επρότεινε το ΠΑΣΟΚ. Αυτό αν μη τι άλλο μαρτυρά συγκεκριμένη πολιτική επιλογή, μια επιλογή άρνησης επί της ουσίας της συλλειτουργίας των τριών κομμάτων στο πλαίσιο της κυβέρνησης, των τριών κομμάτων που συγκρότησαν και στηρίζουν την κυβέρνηση. Εμείς επιμένουμε σε αυτή τη θέση. Δεν είναι δική μας ευθύνη ότι δεν βρέθηκε ο κοινός πολιτικός τόπος. Η πρόταση που κάναμε αποτελούσε ικανή βάση να προσέλθει και η Νέα Δημοκρατία, να προσέλθει σε αυτή την κοινή βάση, να αποδεχτεί την πρότασή μας και ο κύριος Πρωθυπουργός. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι πάμε σε κρίση, τουλάχιστον από αυτά που άκουσα από το... αυτό τι σημαίνει, ότι φεύγετε, αποχωρείτε από την κυβέρνηση? Νομίζω αυτό που αντιλαμβάνεστε και εσείς, κύριε Τριανταφυλόπουλε, εδώ είμαι, δεν έχω περισσότερη πληροφόρηση. Όχι, είναι μεγάλη είδηση αν ρίχνετε την κυβέρνηση. Ήταν σταθερή η θέση και της Δημοκρατικής Αριστεράς και του κυρίου Κουβέλη από την πρώτη φορά που συναντηθήκανε και προσπαθήσαμε να έχουμε μια όσο γίνεται μεγαλύτερη ανοχή στην εύρεση ενός κοινού τόπου. Αυτό προφανώς δεν το αντιλήφθηκε όσο θα έπρεπε ο κύριος Σαμαράς. Αυτά τα πούμε μετά. Ρίχνετε την κυβέρνηση απόψε? Δεν είπε κάτι τέτοιο. Θα περιμένουμε να δούμε την απάντηση του κυρίου Σαμαρά. Είναι δυνατόν, άμα δεν αλλάξει θέση η κυβέρνηση ο Πρωθυπουργός, μετά από αυτά που είπε ο Κουβέλης, δεν νομίζω ότι. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, κάποιες φορές είναι προτιμότερο να βλέπουμε αν η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει και να προχωρήσει με αξιοκρατία, να πείσει να χωρίς σπασμωδικές κινήσεις και χωρίς αλαζονία, παρά να νομίζουμε ότι είναι το τέλος της χώρας να αποχωρήσει. Όχι, αν ρίχνετε την κυβέρνηση, μην φοβάστε να το πείτε. Δεν το ξέρω. Απλά... Είναι η ώρα των αρχηγών. Εγώ τι να σας πω περισσότερο. Θα χαρούμε να μάθουμε την αλήθεια. Όχι ότι χαιρόμαστε για να πέφτει η κυβέρνηση. Πάντως, θα το έλεγε φαντάζομαι αν η συντριπτική πλειοψηφία είναι μια δημοσκόπηση, μια διαδικτυακή ψηφοφορία στον αέρα. Τα μαντάτα δεν είναι καλά για την κεντροαριστερά από τα πρώτα στοιχεία που είδα. Και δεν είναι καλά διότι ο κόσμος και δεν γουστάρει τον τζαμπουκά του Σαμαρά με το κατεβάζω το διακόπτη, αλλά δεν γουστάρει εξίσου και την ύπαρξη ΕΡΤ ή φαινομένων τύπου ΕΡΤ, τα οποία γνωρίζει πολύ καλά ποιος τα δημιούργησε, τα δύο κυβερνητικά κόμματα, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, αλλά θέλει να τελειώνει με όλες αυτές τις ιστορίες. Όχι με αυτόν τον τρόπο. Δεν είπε ποτέ την πάρω ότι δεν είναι υπέρ του εξορθολογισμού, που σημαίνει. Εξορθολογισμός δεν γίνεται σημαίνει, με χάδια όμως. Σημαίνει ανεξάρτητη διοίκηση και συρρήκνωση. Εξορθολογισμός δεν γίνεται με χάδια. Αλλά όχι με κλειστή την ΕΡΤ και με τον τρόπο που προσπάθησε. Πολύ περισσότερο όταν η Light αριστερά συμμετείχε στο πάρτι από τη συγκυβέρνηση την τότε, την πάλε ποτέ συγκυβέρνηση του μετά τον. Με το Μητσοτάκη μέχρι σήμερα. Θέλω να πω δηλαδή ότι επειδή ζούμε σε αυτό το πλανήτη. Σήμερα τότε. Συγγνώμη, εγώ εκτιμώ κάθε αριστερή φωνή όπως και κάθε δεξιά φωνή όταν έχει δίκιο. Ας ακούσουμε τη δήλωση που κάνει ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Μπαίνει στο μαξί μου, δεν κάνει. Προφανώς τότε δεν κάνει δήλωση. Απλώς τι δήλωση να κάνει. Εκτιμώ και τις δεξιές φωνές, αν είναι λογικές και δεν λένε τρέλες. Ο δημοσιογράφος δεν μπορεί να χωρίζει με πρόσημα τις φωνές, γιατί οφείλει να τις ακούει, δεν οφείλει να τις διαχωρίζει. Αλλά όμως νομίζω ότι εάν έχετε πάρει μια τέτοια απόφαση, πρέπει να το μάθουμε κι εμείς. Γιατί εάν η στάση του κυρίου Κουβέλη από αυτά που ακούσαμε είναι σταθερή και φαίνεται να είναι σταθερή, άλλο τόσο σταθερή γνωρίζω ότι είναι και η στάση του Πρωθυπουργού, ότι δεν θα κάνει βήμα πίσω σε σχέση με τις απολύσεις και με το θέατρο αυτό του παραλόγου που παίζεται τόσα χρόνια. Επομένως, πάμε σε ρήξη. Και επομένως, αν φύγει
αν φύγετε εσείς από το σχήμα αυτό το trilateral, υπάρχει δεδηλωμένη. Για την ώρα, πάντως, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ξεκαθάρισε ποια είναι η στάση της Δημαρχίας. Γιατί αυτές τις τελευταίες ώρες ακούμε διάφορες. Κύριος Χριστογιάννης, που είναι παλιά καραβάνα, χαμογελάει. Δεν μου λέτε. Όχι τόσο παλιά, δηλαδή. Όχι πολύ. Καθόλου. Αλλά στην πολιτική εννοώ, όχι στη Βουλή. Α, ναι, στη Βουλή. Γιατί γελάτε. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω αυτή τη στιγμή. Άμα φύγει ο Κουβέλης, υπάρχει δεδηλωμένη. Όχι. Δεδηλωμένη υπάρχει. Εγώ νομίζω και κοιτάξτε. Ακούστε, το Πασόκ έχει 152. Δεν είναι έτσι. Είναι και παραπάνω. Αν του μετρήσουν παραπάνω από του 152. Υπάρχει δεδηλωμένη. Έτσι. Αλλά δεν υπάρχει ομοψυχία. Έτσι. Χάνεται. Σπάζει το γυαλί που λέμε. Χάνεται ένα παίχτη. Προφανώς ο κύριος Κουβέλης έχει δει τις φημομετρήσεις, γνωρίζει πολύ καλά ότι οι δείκτες του είναι κάτω από το 3, τουλάχιστον σε εμάς αυτό δείχνουν, και ξέρει ότι αν δεν κάνει μια ηρωική έξοδο τέτοια από αυτό το βασανιστικό σχήμα που μπήκε, με καλή πρόθεση πιστεύω, θα καταστραφεί. Δηλαδή δεν θα υπάρχει η δημοκρατική αριστερά να συνεχιστεί έτσι το γιόλι. Αλλά ψήφισε περικοπές μισθών, ψήφισε συντάξεις, ψήφισε χαράτσα. Αυτά δεν ξεχνιούνται. Και εσείς πριν κάνετε τη Νέα Μέρα ψηφίσατε. Εμείς. Ποιος. Οι βουλευτές Νέας Μέρας. Ποιος. Ποιος. Εκεί δεν ήσταν. Ο Ζώης. Στο πρώτο μνημόνιο δεν ήσταν εκεί. Κάτι τεράστιο λάθος. Αυτοί διαγράψαν όλοι. Κάνεις λάθος. Μάκη μου, μην τα βάζεις με πράγματα. Αφήστε. Με εμένα πρέπει να ξέρεις. Αφήστε να πω δύο λόγια να μάθει ο κόσμος. Να πεις καλά λόγια, όχι συκοφαντικά λόγια. Δεν σας ανακαλύπτουμε στις μετρήσεις γιατί δεν σας ξέρω. Δεν θα μας ανακαλύψουν λέγοντας ότι ψήφισαμε ή δεν ψήφισαμε. Κάντε μου τη χάρη να πάμε στον συνάδελφο. Να πάμε στον Σπύρο Μουρελάτο, στην Υποκράτους. Σπύρο. Μακρά η νύχτα, Μάκη, κυρίες και κύριοι, και εδώ στην Υποκράτους. Ανέκφραστοι οι περισσότεροι βουλευτές προσέρχονται εδώ για να ξεκινήσει ως ολούμπο μια δραματική, ως όλα δείχνουν, κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Βενιζέλος παρακολούθησε την δήλωση του Φώτη Κουβέλη στο γραφείο του, στον έκτο όροφο, και σε λίγη ώρα θα κατέβει να συνεδριάσει μαζί με τους βουλευτές του. Εδώ υπάρχει η εικόνα, όπως είπε και ο κύριος Κουβέλης, της πλήρους διαφωνίας. Ωστόσο, θεωρούν ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια συμβιβασμού, έστω και στο παραένα, έστω και στο παραδύο. Περισσότερα θα έχουμε, Μάκη, σε λίγη ώρα. Ως φαίνεται, το Μέγαρο Μαξίμου προσήλθε σήμερα με την πρόταση 1.200 έως 1.700 εργαζόμενοι με δίμηνες ή τρίμηνες συμβάσεις. Εισέπραξε ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι από τον Φώτη Κουβέλη. Επίσης, στην ίδια γραμμή ήταν και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, γιατί όπως όλοι καταλαβαίνετε, γίνεται ευλόγως αντιληπτό. Κυβέρνηση με τα δύο κόμματα χωρίς τη Δημοκρατική Αριστερά είναι ένα σχήμα πολιτικά θνησιγενές, λένε εδώ στην Υποκράτους. Τις επόμενες ώρες θα έχουμε περισσότερα, Μάκη, να σας μεταδώσουμε και εδώ από το αρχηγείο του Ευάγγελου Βενιζέλου στην οδό Υποκράτους για το πώς πηγαίνει η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος. Δεν αμφιβάλλω, αλλά Σπύρο, θεωρώ ότι είναι υποκριτικό να συζητάς για δίμηνες συμβάσεις και 1.700 άτομα και η κόντρα όλοι να γίνεται εκεί, όταν γνωρίζουν πολύ καλά ότι και όλοι να επανέλθουν στη δουλειά τους με δίμηνες, τρίμηνες συμβάσεις. Μετά από ένα μήνα, έχοντας δημιουργήσει το νέο σχήμα, θα απολύσουν όσους θέλουν. Επομένως, πρόκειται για ένα θέατρο αυτή τη στιγμή. Μάκη, έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ θα συνεισφέρω στο ρεπορτάζ λέγοντας ότι η ΕΡΤ είναι ο αστερίσκος, αν μου επιτρέπεις. Δεν είναι η μεγάλη εικόνα. Υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα αυτήν την ώρα. Η πρόσφατη επίσκεψη της Τρόικας στην Ελλάδα δεν έληξε με τον πλέον αίσιο τρόπο. Υπάρχουν θέματα και στο οικονομικό πρόγραμμα της χώρας. Υπάρχει δυστοκία, αστοχία στις μεταρρυθμίσεις. Όλα αυτά συνεκτιμώνται αυτήν την ώρα για τη μακροημέρευση όχι της τρικομματικής κυβέρνησης συνασπισμού, Μάκη. Μάλιστα. Και βεβαίως έχει ενδιαφέρον και το ερώτημα που έχουμε θέσει στην διαδικτυακή ψηφοφορία, εάν είναι βιώσιμο αυτό το σχήμα. Δεν θέλω να πω περισσότερο. Εγώ έχω δει τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι της ψηφοφορίας που είναι σε εξέλιξη και οφείλω να ομολογήσω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, μοναδικό ενδιαφέρον. Αυτό το οποίο συμβαίνει τούτη την ώρα είναι πραγματικά απίστευτο. Δηλαδή ότι εν μέσω της καταιγίδας και των προβλημάτων δημιουργείται μια τέτοια κατάσταση, και βεβαίως δημιουργήθηκε λόγω της απραξίας των προηγούμενων ημερών, λόγω της αποτυχίας
που έγινε στις ιδιωτικοποιήσεις και λόγω της εύκολης λύσης να βουτήξουμε τους εργαζόμενους της ΕΡΤ και να διώξουμε 2-3 χιλιάδες για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Φαίνεται ότι δεν έγινε ενορχιστρωμένα. Δηλαδή φαίνεται. Ωστόσο η Νέα Δημοκρατία διαδεδώνει ότι γνώριζαν τα πάντα και ο Φώτης Κουβέλης πριν από 2 μήνες και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Επομένως κάποιος παίζει θέατρο και εάν οδηγηθούμε σε κρίση και πέσει κυβέρνηση, τότε μόνο θα μάθουμε την αλήθεια, γιατί όλοι αυτοί οι κύριοι θα βγάλουν τους άσους από τα μανίκια. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί και περιμένουμε να δούμε, γιατί άσοι στα μανίκια υπάρχουν, δεν ξέρουμε ποιος έχει τους περισσότερους στο μανίκι του από όλους. Κύριε Χριστογιάννη, εσείς τι γνώμη έχετε, θα κάνει πίσω ο Σαμαράς αυτό? Κοιτάξτε, να ξεκινήσω πρώτα την αρχή. Εγώ πιστεύω αυτή τη στιγμή κανένας πολίτης δεν είναι ευχαριστημένος αυτές τις εξελίξεις. Κανένας πολίτης. Λίγο πιο δυνατά για να σας ακούν όλοι. Λέω, κανένας πολίτης σήμερα δεν είναι ευχαριστημένος από τις εξελίξεις. Και όπως βλέπουμε και με τις δημοσκοπήσεις, κανένας δεν θέλει εκλογές στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είπατε ότι αν ο Σαμαράς κάνει πίσω ή όχι. Ο Σαμαράς μου φαίνεται έβαλε στο τραπέζι λογικά πράγματα. Δεν έβαλε αλόγιστα. Αφήστε αυτό τι έκανε. Εντάξει. Αν πάει πίσω, σας λέω. Μετά θα κρίνουμε τι είναι το λογικό και το παράλογο. Είναι νωρίς ακόμα να μιλήσουμε γι' αυτό. Κοιτάξτε, οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν κάνει βήμα πίσω και ότι αν τον οδηγήσουν σε εκλογές, το παιχνίδι που παίζεται αυτή τη στιγμή και αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι εγώ, αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι το ποιος θα ρίξει το βάρος σε εκείνον που θα οδηγήσει τη χώρα στις εκλογές. Είναι δηλαδή άλλο ένα παιχνίδι πολιτικό, το οποίο όμως δεν έχει καμία σχέση, ούτε μία σχέση έχει με την ουσία. Και η ουσία είναι αυτή τη στιγμή να ανακάμψει η οικονομία της χώρας, η οποία η οικονομία της χώρας όχι μόνο δεν πρόκειται να ανακάμψει, αλλά αν πάμε σε εκλογές, κύριος είδε αν θα πάρουμε δόση, κύριος είδε αν θα γίνουν, αν θα προχωρήσουν ιδιωτικοποίηση και ανάπτυξη, κύριος είδε εάν θα έχουμε μισθούς υπάλληλοι, εννοεί δημόσιοι, ότι τον επόμενο μήνα. Πάντως, μη περίεργο αν μπει θέμα αλλαγής πρωθυπουργού και άλλης κυβέρνησης, γιατί αυτό... στο παρελθόν έχει γίνει αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι η διαδικασία συνταγματική αυτή. Μην το βλέπετε απομακρυνό σενάριο. Είναι η διαδικασία συνταγματική αυτή. Αλλά αν δεν θέλουν να κάνουν εκλογές και δεν αφήσουν τον τόπο να οδηγηθεί σε εκλογές, όπως τότε με τον Παπανδρέου, μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο. Δηλαδή να προκύψει πρωθυπουργός από το δεύτερο και το τρίτο κόμμα. Από το πρώτο κόμμα. Ή από το πρώτο ή ένα τρίτο. Εγώ λέω τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι πάμε σε εκλογές. Εξοκοινοβουλευτική προσωπικότητα εννοείται πάλι. Δεν είναι σίγουρο δηλαδή ότι πάμε σε εκλογές. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο να αλλάξει ο πρωθυπουργός. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Αυτοί που αποφασίζουν. Και μην ξεχνάτε και την Τριανταφυλόπουλε. Αναφέρεται 3 σημεία. Αλλά μην ξεχνάμε και τον τουρισμό φέτος. Περιμένουμε τουρισμό. Κόσμος περιμένει να ζήσει από τον τουρισμό. Ευθύνες για τις εκλογές έχουν και οι τρεις. Δεν έχει ένα. Αλλά αυτή τη στιγμή χρειάζεται. Πάνω απ' όλα χρειάζεται. Όχι και πέρυσι πάντως. Δηλαδή που γίναν 2 εκλογές. Με τον τουρισμό το περιμένουμε. Αλλά ο τουρισμός δεν θα καθορίσει την πολιτική συμπεριφορά των κομμάτων. Γιατί αν την καθόριζε ο τουρισμός, τόσα χρόνια θα είχαν φροντίσει να έχουμε και βιομηχανία και πολιτισμό και τουρισμό και οικονομία σταθερή. Επομένως, δεν με πείθετε ότι ενδιαφέρονται για τον τουρισμό και την οικονομία όλοι αυτοί οι κύριοι. Ο καθένας ενδιαφέρεται περισσότερο για το πολιτικό του τομάρι και αυτό με ενοχλεί προσωπικά σαν πολίτη πάρα πολύ και το λέω δημόσια. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Συμφωνώ. Έτσι. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Συμφωνώ. Θα τις βρούμε τις εξαιρέσεις. Και ξέρετε κάτι, είναι τόσο κρίσιμη στιγμή που όποιος οδηγεί στη χώρα στις εκλογές με ευθύνη δική του, επειδή η συμπεριφορά του δεν ήταν η πρέπουσα, θα έχει να κάνει με τους πολίτες. Ήδη δεν βρεθήκαμε σε μια κατάσταση που κάποιος την προκάλεσε. Δηλαδή ήδη τα πολιτικά κόμματα της συγκυβέρνησης βρίσκονται σε μια κατάσταση, σε μια κρίση 10 μέρες τώρα, γιατί με αλαζονικό τρόπο πάρθηκε μια απόφαση που προσβάλλει. Τα έχουμε πει όλα αυτά, μην τα επαναλαμβάνουμε, τη δημοκρατία. Θα συζητήσουμε αυτό που λέτε, αυτό που λέτε έχει ενδιαφέρον. Ας μην στοχοποιούμε τις εκλογές. Βοηθήστε με λίγο να... Και ας μην αφήνουμε την εντύπωση. Βέβαια, είμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία και το αναγνωρίζουμε όλοι. Αν όμως δημιουργούμε ένα κλίμα, μην προσφύγουμε σε εκλογές για να τη γνωρίσουν οι πολίτες. Είναι σαν να λέμε. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό. Αυτονόητο είναι ότι ο συνταγματολόγος δεν μπορεί να το δεχτεί. Όχι, αυτό. Ο δημοκράτης δεν μπορεί να το δεχτεί. Κάντε μόνο τη χάρη να πάω σε ένα υποχρεωτικό διάλειμμα και επιστρέφω γρήγορα για να μην χάσουμε τις εξελίξεις. Είναι οι μάνατζερς των επιχειρήσεων.
Η νύχτα είναι γιαστρωμένη, ναι, ναι, είπε κάποιος κύριος εδώ μέσα και είναι αλήθεια είναι αυτό και είναι μια από τις βαριές βραδιές συναρπαστικές δημοσιογραφικά. Αλλά καθόλου ευχάριστες για τον κόσμο, γιατί οι συνθήκες δεν ήταν όπως παλιά. Πάμε στο Λάμπρο Παναγιώτου λοιπόν. Πάμε στο Λάμπρο Παναγιώτου να δούμε τι συμβαίνει. Λάμπρο, δώσε μας εικόνα, πες μας τι συμβαίνει εκεί αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εδώ... Ψυχραιμία και ευθύνη, είπε πριν από λίγο ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, προσερχόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου, πολιορκήθηκε από τους δημοσιογράφους. Λακωνικοί είναι όλοι οι βουλευτές. Ήρθε και ο γραμματέας της συνομιλητικής ομάδας, ο Αθανάσιος Μπούρας. Λάμπρο, σε διακόπτω γιατί κάνει δηλώσεις ο Βενιζέλος. Για τη χώρα, για την οικονομία, για τους πολίτες είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Έχει καταστεί δυστυχώς ξανά ιδιαίτερα κρίσιμη. Πριν από 15 μέρες βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα τεράστιο θεσμικό πρόβλημα λόγω της ατυχούς πρωτοβουλίας της Νέας Δημοκρατίας να ενεργήσει μονομερώς ως κυβέρνηση, να διακόψει τη λειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, της ΕΡΤ, να μαυρίσει την οθόνη και να προκαλέσει ένα μεγάλο πολιτικό και θεσμικό πρόβλημα στη χώρα. Αυτό έγινε παρά την δεδηλωμένη αντίθεση του ΠΑΣΟΚ και από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε να γίνουν κινήσεις αποκατάστασης και επανόρθωσης με πρώτη και αυτονόητη κίνηση να επαναληφθούν οι εκπομπές της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης σε όλες τις συχνότητές της. Αυτό άλλωστε επιτάσσει η διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, αυτό επιβάλλει ο σεβασμός της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου. Οι Έλληνες πολίτες ένιωσαν να προσβάλλεται η δημοκρατική ευαισθησία τους και η ένομη τάξη. Δεν υπάρχει συνεπώς καμία αμφιβολία ότι για μας αυτή τη στιγμή το μεγάλο θέμα είναι η αποκατάσταση της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών. Η ειδικότερη εκδήλωση του προβλήματος αυτού είναι η άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Ταυτοχρόνως όμως είναι προφανές ότι έχει ανοίξει ζήτημα για την ίδια την υπόσταση και την προοπτική της κυβέρνησης, της κυβέρνησης τρικομματικής συνεργασίας. Ζήτημα πολιτικής σταθερότητας στον τόπο μας, εν μέσω κρίσης, με δεδομένες τις μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού, με δεδομένα τα βήματα που έχουν γίνει, αλλά βεβαίως και με δεδομένα τα προβλήματα που έχουμε ακόμη ανοιχτά μπροστά μας, που πρέπει να τα διαπραγματευτούμε με τους ευρωπαίους εταίρους μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τον ασφαλέστερο και εποφελέστερο για τους πολίτες, την οικονομία γενικά. Μέσα από τις πολύ ωραίες διαπραγματεύσεις που κάναμε την Δευτέρα, χθες και σήμερα, με τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Κουβέλη, οι αρχηγοί των τριών κομμάτων, θέσαμε το μείζον σε σχέση με την δημόσια ραδιοτηλεόραση, δηλαδή την επάνωδο της ΕΡΤ εν λειτουργία, με το σύνολο του προσωπικού της, την άμεση ψήφιση του νέου νομοθετικού πλαισίου που θα προσφέρει τις αναγκαίες θεσμικές εγγύησεις, την σύσταση Επιτροπής Προσωπικότητων με γνώση και εμπειρία και κύρος που θα διαμορφώσει το νέο σχήμα, το νέο οργανόγραμμα και θα καθορίσει τον αναγκαίο αριθμό εργαζομένων και στελεχών. Συζητήσαμε επίσης πως είναι αναγκαίο να ζητήσουμε βοήθεια τεχνικού συμβούλου από μεγάλα δημόσια ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα του επίπεδου του BBC και συζητήσαμε επίσης για την ανάγκη διορισμού ενός υφυπουργού που θα εποπτεύει στη διαδικασία αυτή και δεν θα προέρχεται από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να σας πω ότι έχουν γίνει βήματα προσέγγισης και κινήσεις επανόρθωσης. Δεν μας ικανοποιούν πλήρως, δεν είναι το 100% αυτού που θέλουμε και αυτού που ζητάμε.
Αποδέχεται όμως ο Πρωθυπουργός και άρα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, με το οποίο φέρνουμε την ευθύνη, όπως και με τη Δημάρ, της διακυβέρνησης του τόπου, την άμεση, την κατά κυριολεξία άμεση επαναλειτουργία των εκπομπών της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης σε όλες τις συχνότητες, σοβαρών και ουσιαστικών εκπομπών και όχι εικονικών εκπομπών, και την άμεση επαναπρόσληψη περίπου 2.000 εργαζομένων με ειδική μέρημνα και για τα μουσικά σύνολα, για τα οποία θα διαμορφωθεί ειδικό θεσμικό πλαίσιο. Παρότι αυτό απέχει από την αρχική και πλήρη θέση μας για την άμεση επαναλειτουργία της ΕΡΤ έως ότου διαμορφωθεί και εφαρμοστεί το νέο σχήμα, η μεταβατική κατάσταση όπως σας την περιγράφω, με περίπου 2.000 εργαζόμενους, με λύση για τα μουσικά σύνολα, με όλες τις εκπομπές σε όλες τις συχνότητες, με επιτροπή προσωπικότητων που θα εγγυάται το νέο σχήμα και την ανεξαρτησία του μεταβατικού σχήματος, με νέο υφυπουργό υψηλού κύρους άλλης πολιτικής ταυτότητας από τους υπουργούς που χειρίστηκαν ως τώρα το θέμα, όχι με επιτυχία, μας επιτρέπει να συζητήσουμε για το πολύ πιο μεγάλο θέμα, που είναι η διακυβέρνηση και η πορεία του τόπου, η επαναθεμελίωση της κυβερνητικής συνεργασίας. Έχουμε δεχθεί όλα αυτά τα χρόνια που σηκώνουμε ως ΠΑΣΟΚ το βάρος της διαχείρισης της κρίσης, προσβολές, αλαζονικές συμπεριφορές, αδικίες. Και αυτό συνεχίζεται και τον τελευταίο χρόνο, που εμείς εξακολουθούμε να φέρουμε αγόγγιστα το βάρος μιας ευθύνης δυσανάλογα μεγάλης. Δεν μας άκουσαν σε κρίσιμες στιγμές. Δεν έγινε σωστά η διαπραγμάτευση τους πρώτους μήνες. Θέλαμε να προταχθεί η συμφωνία για το μακροοικονομικό πλαίσιο, να αξιοποιηθεί η ρήτρα βαθύτερης ύφεσης που είχαμε συμφωνήσει τον Φεβρουάριο του 2012 και μετά να εξειδικευθούν τα μέτρα. Νιώθουμε πολύ άσχημα όταν αγωνιζόμαστε να πείσουμε για το αυτονόητο, για την ανάγκη προστασίας των ευπαθών ομάδων, για την ανάγκη να εφαρμοστούν προγράμματα ανάσχεσης ανεργίας και στήριξης των νέων ανέργων, για την ανάγκη να υπάρξει πλήρης η ιατροφαρμακευτική κάλυψη όλων των ανέργων ανεξαρτήτως προϋποθέσεων και τελικά όλου του πληθυσμού. Αισθανόμαστε άσχημα όταν πρέπει να αγωνιζόμαστε για να πείσουμε πως πρέπει να στιγματιστεί η ηγεσία της Χρυσής Αυγής ως ναζιστική, πως χρειαζόμαστε μια ειδική νομοθεσία, αντιρατσιστική, ξενοφοβική, δημοκρατική, όπως χρειαζόμαστε φυσικά και ένα πλήρες σχέδιο για τις μεταναστευτικές ροές και την ασφάλεια του πολίτη και στις μεγάλες πόλεις και στην Ήπεθρο, γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ασφάλειας του πολίτη. Αυτά όλα πρέπει να γίνουν αντικείμενο της επικαιροποίησης και επαναθεμελίωσης της προγραμματικής συμφωνίας για τη διακυβέρνηση του τόπου, με θεσμική ισοτιμία των κυβερνητικών εταίρων, με σοβαρότητα, με καλοπιστία, χωρίς μονομερείς ενέργειες, χωρίς αλαζονικές συμπεριφορές, χωρίς τελεσμένα, χωρίς περιτά τελεσίγραφα. Και είναι προφανές πως η κυβέρνηση πρέπει να έχει ορίζοντα τετραετίας, χωρίς εκπλήξεις μεταξύ των εταίρων, χωρίς μικροκομματικούς υπολογισμούς. Και είναι προφανές ότι όταν μετέχουμε σε μία ευθύνη, μετέχουμε όλοι σε μία ευθύνη. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να ανεχθεί το μέσα έξω, το κατ' επιλογήν, το à la carte. Το πληρώσαμε και αυτό πάρα πολύ ακριβά, γιατί η δική μας συμπεριφορά είναι σταθερή, συνεπής, έντιμη, καθαρή. Θέλουμε η κυβέρνηση να συνεχίσει ως τρικομματική κυβέρνηση. Θέλουμε και ζητούμε από τη Δημοκρατική Αριστερά να μετάσχει σε αυτήν την επαναθεμελίωση της κυβερνητικής συνεργασίας με τους όρους που ανέπτυξα και που τους θεωρώ αυτονόητους σε μια πολιτισμένη ευρωπαϊκή δημοκρατία, όπως θέλουμε να είναι η Ελλάδα. Θέλουμε να λειτουργούν οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί, το Κοινοβούλιο, το Υπουργικό Συμβούλιο. Θέλουμε να λειτουργούν συντονιστικά όργανα των τριών κομμάτων με απόλυτη διαφάνεια και σοβαρότητα. Βεβαίως, το μεγάλο ερώτημα είναι εάν η προτεραιότητα της χώρας τώρα
είναι οι πρόωρες εκλογές, το να τεθεί δηλαδή σε αμφισβήτηση σταθερότητα ή όχι. Έχω πει πολλές φορές πως το ΠΑΣΟΚ δεν φοβάται τις εκλογές και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι είναι άλλο πράγμα οι δημοσκοπήσεις και άλλο πράγμα η αστήρευτη δυναμική της Δημοκρατικής Παράταξης. Γιατί η Δημοκρατική Παράταξη είναι εδώ. Μπορεί να είναι τώρα ιτημένη και μειωμένη κοινοβουλευτικά και εκλογικά, αλλά είναι εδώ και καλύπτει όλο το χώρο ανάμεσα στη δεξιά και την κομμουνιστική αριστερά. Δεν φοβόμαστε τις εκλογές, αλλά σεβόμαστε τον πολίτη, την χώρα, την οικονομία, την κοινωνία, τον άνεργο, τον εργαζόμενο, τον επιχειρηματία. Δεν θέλει ο κόσμος εκλογές. Θέλει όμως μια κυβέρνηση που να λειτουργεί σωστά, αποτελεσματικά, γρήγορα, και αυτήν την κυβέρνηση οφείλουμε να την προσφέρουμε με προοδευτικό πρόσημο. Γιατί η κυβέρνηση στην οποία εμείς μετέχουμε θέλουμε να είναι και θα είναι μια κυβέρνηση που θα έχει προοδευτικά χαρακτηριστικά. Ιδίως τώρα που είμαστε πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές και η μοίρα της χώρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το τι θα γίνει με την Ευρώπη και τους συσχετισμούς στην Ευρώπη. Χωρίς τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές, χωρίς τον Ευρωπαϊκό Νότο που είναι σοσιαλιστικός, η Ελλάδα δεν έχει ελπίδα να αλλάξει τους ευρωπαϊκούς συσχετισμούς και να βγει πράγματι από την κρίση με μια άλλη πολιτική που δεν είναι συντηρητική πολιτικά και νεοφιλελεύθερη οικονομικά. Και αυτό θα το πετύχουμε λόγω και του ρόλου που παίζει το ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα και στους συσχετισμούς του Ευρωπαϊκού Πολιτικού Νότου. Είμαστε η Δημοκρατική Παράταξη και ξέρουμε να απαντάμε στις αγωνίες του πολίτη. Τι είναι προοδευτικό τώρα? Θα βοηθήσει τους εργαζόμενους της ΕΡΤ η διάλυση της Βουλής και η προσφυγή σε πρόωρες εκλογές? Θα τους ξαναοδηγήσει στη δουλειά τους? Θα οδηγήσει αυτό σε επαναλειτουργία της ΕΡΤ ή σε μια πολύμηνη καθυστέρηση λόγω της απειλής διπλών πάντα εκλογών και άρα θα έχει γίνει μια μεγάλη τρύπα στο νερό? Τρύπες στο νερό για να κερδίσουμε φευγαλαίες εντυπώσεις δεν κάναμε, δεν κάνουμε. Και αυτό αφορά τον άνεργο που περιμένει να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις και να γίνουν επενδύσεις για να βρει δουλειά, τον επιχειρηματία που αγωνίζεται να επιβιώσει, αφορά τον αγρότη που θέλει ένα νέο σχέδιο για τη χώρα, το συνταξιούχο που θέλει να ξέρει ότι το ασφαλιστικό του ταμείο είναι βιώσιμο και ανθεκτικό. Αυτό είναι το αντικείμενο της επικαιροποιημένης προγραμματικής συμφωνίας για την οποία μιλάμε και των υπόλοιπων εγγύσεων. Γιατί μια κυβέρνηση όπως τη φανταζόμαστε και όπως τη θέλει ο κόσμος πρέπει να είναι μια κυβέρνηση με εγγύσεις προγραμματικές, οργανωτικές και προσωπικές. Γιατί πρέπει και η στελέχωσή της να είναι τέτοια που να πείθει πως αξιοποιείται ό,τι καλύτερο υπάρχει εντός και εκτός κομμάτων, εντός και εκτός Βουλής, από όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας και του ελληνισμού. Η κοινοβουλευτική μας ομάδα και το πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ συνεδρίασε λίγο πριν τη συνάντηση των τριών πολιτικών αρχηγών, αντιμετώπισαν τα όργανα του κινήματος και το ζήτημα αυτό στο οποίο τώρα αναφέρομαι και με εξουσιοδότησαν να προβώ στους σχετικούς χειρισμούς. Αυτό έκανα εκτελώντας την απόφαση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου και τώρα αμέσως θα ξαναενημερώσω τα δύο αυτά όργανα σε κοινή συνεδρίαση. Το μήνυμά μας είναι καθαρό, είναι μήνυμα σταθερότητας, ευθύνης, συγκεκριμένων χειροπιαστών αποτελεσμάτων για όλους. Από τους εργαζόμενους της ΕΡΤ μέχρι τον πιο νέο άνεργο της χώρας αυτής που βιώνει την αγωνία του. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Λοιπόν, ενδιάμεση κατάσταση. Μια ενδιάμεση κατάσταση. Αυτό κατάλαβα. Εγώ κατάλαβα ότι μένει στην κυβέρνηση. Ναι. Όχι ότι... Ενδιάμεση λύση, λέω. Συμβιβάζεται με κάποιον άλλο. Φεύγει ο Κουβέλης, μένει ο Βενιζέλος. Αυτό, αυτό βλέπω. Εντάξει, δεν είναι σίγουρο. Αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι λένε οι πολιτικοί όταν βγαίνουν στην αυτή. Κύριε Μανώλη, και ο τελευταίος τηλεθεατής καταλαβαίνει ότι όταν το ΠΑΣΟΚ έχει 5%
φοβάται τις εκλογές. Δεν σημαίνει και τίποτα. Και φοβούνται οι βουλευτές ότι δεν θα εκλεγούν, Μάκη μου. Έτσι. Έτσι. Δεν φοβάται. Δεν, αυτά τα παραμύθια ότι δεν φοβάται η Δημοκρατική, την οποία διαχώρισε από την κομμουνιστική αριστερά, επανέλαβε αυτή τη γνωστή φράση επαναθεμελίωση της σχέσης. Αυτή η επαναθεμελίωση μου θυμίζει μυστρή. Και ο Κουβέλης, αν δεν έφτανε ο Βενιζέλος να κρατήσει αστεία, την κυβέρνηση, ούτε ο Κουβέλης θα φύγει. Αστεία. Απλά φεύγει εκ του ασφαλούς. Θεωρώ ότι επειδή γνωρίζουμε και κάνουμε ρεπορτάζ, ο Βαγγέλης Βενιζέλος έχει ζητήσει να είναι παρόν στον ανασχηματισμό με βαρύ υπουργείο. Yeah. Βαρύ υπουργείο σημαίνει άμυνα σε εξωτερικό, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, μάλλον εξωτερικών θέλει για να βγαίνει έξω, κάνει τις βόλτες του, να κάνει και με περισσότερες φιγούρες. Αυτό το συζητούν με χάρη μέσα αυτό το συζητούν με χάρη μέσα στο Μαξίμου. Δηλαδή, χαριτωμένα, γελάνε κιόλας για τις απαιτήσεις που έχει, που θέλει βαρύ υπουργείο. Αυτά τα ξέρουμε. Δεν είναι οι δημοσιογράφοι. Γι' αυτό υπάρχουν. Για να λένε στον κόσμο τι συμβαίνει στα ενδότερα των έσω. Ουσιαστικά όμως, ο Βενιζέλος αυτή τη στιγμή πάει με την κυβέρνηση, πάει με τη θέση του Σαμαρά και εάν θέλουμε να δούμε και να το δούμε από την άλλη πλευρά, πουλάει τους εργαζόμενους της ΕΛΤ. Διότι αυτό το σχήμα το οποίο θα γίνει το λίγο μελές με κάποια πρόσωπα τα οποία θα επαναπροσληφθούν γύρω στις 2.000, θα παραμείνουν και αυτά είναι παραμύθια. Εδώ είναι ο συνταγματολόγος. Άμα πάει για τρεις μήνες εργαζόμενος, με μια πληροφορία σου δώσω. Σε δύο μήνες. Αποδέχεται ότι είναι απολυμμένος και δεν έχει κανένα δικαίωμα μετά από σε δύο μήνες δεν θα έχει μείνει ούτε ένας μέσα στην ΕΡΤ. Δεν του βοηθάει. Και το θέμα είναι, θα μείνουν οι εργαζόμενοι τουλάχιστον που αξίζει τον κόπο. Διότι τώρα θα διασπαστούν οι εργαζόμενοι. Προσέξτε τι θα συμβεί. Θα επανέλθουν οι έρημοι εργαζόμενοι στην πολιτική του σκητίδα αυτή που του διόρισε όσοι του διόρισε. Και δεν θα είναι με τους εργαζόμενους, αλλά θα είναι με τον μπάρμπα από την Κορώνη που τους έβαλε εκεί μέσα να δουλέψουν. Επομένως, αυτή είναι μια βαθιά ρήξη μέσα στο χώρο των ανθρώπων που προσπαθούν να περισσώσουν ό,τι μπορούν στο μέγαρο της ΕΡΤ και θέλω να με βοηθήσουν οι συνεργάτες μου να δούμε τι σύνδεση μπορούμε να κάνουμε, να δούμε, να ακούσουμε και τα συμπεράσματα των εργαζόμενων μέσα στην ΕΡΤ. Όταν θα είστε έτοιμοι λοιπόν, θέλω να ακούσουμε και τη δική τους άποψη. Αυτό μετράει, γιατί δεν είναι κορόιδα. Καταλαβαίνουν πολύ καλά τα ελληνικά. Επομένως, το ποιος έχει δίκιο ή άδικο θα το δούμε μετά, αν έχει ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, ο Κουβέλης. Ο μόνος συνεπής στις θέσεις του είναι ο Κουβέλης μέχρι στιγμής. Ο οποίος λέει, κύριε, η δική μου θέση είναι αυτή. Εμένω στις θέσεις μου, στις απόψεις μου και στη θέση μου. Δεν κάνω ρούπι και ουσιαστικά φαίνεται να αποχωρεί από το τραϊλάτερα άρμα. Πέρα από τακτικισμούς και αυτά, στην ζωή πρέπει να υπάρχουν και αρχές. Και πρέπει να υπάρχουν και κανόνες. Εδώ έχουν απεμποληθεί αρχές. Ζούμε αυτή τη στιγμή τις τελευταίες 10 μέρες και περισσότερο, αλλά κυρίως τις τελευταίες 10 μέρες, σε συνεχείς, αν θέλετε, παραβιάσεις ορισμένων βασικών συνταγματικών κανόνων. Πάντως δεν είναι μοναδική πράξη νομοθετικού περιεχομένου. 19 έχουν υπογράψει. Είναι 19. Εγώ το έχω τονίσει. Ότι θα έπρεπε, 19. Ότι θα έπρεπε τώρα και το ηγουμένο. Αλλά είναι το πρόσφατο. Αυτό λοιπόν. Η συμμόρφωση της αποφάσης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτό το ερώτημα. Είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αμέσως να ξεκινήσει. Θα πάω στον κύριο οικονόμου να μας πει γιατί υπέγραψαν 19 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. 18 και στη 19η κλώτησαν. Η ΕΡΤ ήταν σημαντικότερη από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τον υπόλοιπο πληθυσμό. Σε λίγο, κύριε οικονόμου. Θέλω πρώτα να ακούσω τον κύριο Μιχαλίτση, τι συμπεράσματα έβγαλε από όσα άκουσε και τον κύριο Παπαθανασίου και φυσικά και από εσάς, γιατί ανήκατε σε αυτό το χώρο και ανήκετε, θέλω να πιστεύω συναισθηματικά. Κύριε Μιχαλίτση. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, πιστεύω ότι στις 11 Ιουνίου έγινε ένα σφάλμα, εγώ το χαρακτηρίζω έγκλημα με ανεπανόρθωτες ζημιές για το δημόσιο συμφέρον και το εθνικό συμφέρον, θα έλεγα. Μας τηλεφωνούν από την Άξο
όπου ακούν στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το πρώην πρώτο πρόγραμμα, τουρκικούς σταθμούς. Αυτό γίνεται σε όλη την περιφέρεια. Έχουν συγγίσει 1.100 κέντρα εκπομπής σε όλη την Ελλάδα. Και καταλαβαίνετε ότι στα σύνορα δεν μένουν με σταυρωμένα τα χέρια οι γείτονές μας. Είναι σύνηθες φαινόμενο να καταλαμβάνουν συχνότητες. Ναι, αλλά μήπως καταλαβαίνουν οι Έλληνες τουρκικά, κύριε Μιχαλίτση? Θα βοηθούσε αυτό αν καταλάβαινε οι Έλληνες τη γλώσσα. Οι Έλληνες βλέπουν τουρκικά, δεν ακούν. Ναι, βλέπουν όλα τα τουρκικά. Θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω την ανεπανόρθωτη ζημιά, διότι ξεκινούν καινούργιοι πομποί από τις γειτονικές χώρες. Και για να μπορέσεις να ξαναπάρεις αυτή τη συχνότητα, πρέπει να προσφύγεις στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών. Εν πάση περιπτώσει, λέω, έγινε ένα, ας το χαρακτηρίσουμε, σφάλμα. Πιστεύω ότι τίποτε δεν θα είναι ίδιο όπως πριν. Οι προτάσεις που... Θα μπορούσε δηλαδή, εν ολίγης, επειδή αυτό που λέτε είναι σοβαρό, αλλά θα ήθελα να το καταλάβει ο τελευταίος Έλληνας, θα μπορούσαν να γίνουν αλλαγές χωρίς να συγγίσουν οι πομποί. Και αυτό θα είχε το κέρδος ότι δεν θα είχε τη δυνατότητα κανένας να παρεμβαίνει οι συχνότητές μας, να διατηρηθούν καθαρές οι συχνότητές μας. Βεβαίως, βεβαίως. Στις προτάσεις που άκουσα από τους δύο πολιτικούς αρχηγούς, τους εταίρους της κυβέρνησης, υπάρχουν και στις δύο κάποια γκρίζα σημεία. Στου κυρίου Βενιζέλου φαίνονται ποια είναι τα γκρίζα σημεία. Είπε ότι θα επαναπροσληφθεί ένας αριθμός 2.000, αν άκουσα καλά, εργαζομένων. Και φτάνουμε στο σημείο να βλέπουμε ότι ένα σφάλμα οδηγεί σε άλλα σφάλματα. Αν θέλαμε μια δίκαιη λύση για την ΕΡΤ, δεν μπορούν να καθορίζουν πρώτα ποιος θα είναι ο αριθμός και μετά ποια ΕΡΤ θέλουμε. Σωστά. Δεύτερον, υπονοείται ότι αυτές οι 2.000 προσλήψεις θα γίνουν αφού ισχύσει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και η κοινή υπουργική απόφαση, που ήταν το έγκλημα που ανέφερα προηγουμένως. Άρα σημαίνει ότι όλοι οι υπάλληλοι θα απολυθούν και θα πρέπει να κάνουν αίτηση για να επαναπροσληφθούν. Αυτή η γκρίζα ζώνη, ως προς αυτό το σημείο, υπήρχε και στο κυρίου Κουβέλη τη δήλωση. Δηλαδή είπε, τώρα από όλοι με ενημερώνουν, είναι διατεθειμένος να αποσύρει τους υπουργούς του από το κυβερνητικό σχήμα. Μάλιστα. Και παραμένει στο γραφείο του, επομένως αναμένονται εξελίξεις τώρα, από εδώ και πέρα. Δεν φαίνεται να διασώζεται αυτό το σχήμα, τουλάχιστον με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες. Γι' αυτό επιτρέψτε μου, κύριε Μιχαλίτση, να κάνουμε μια βόλτα από τους συνεργάτες μας, να δούμε τι νεότερα υπάρχουν από το Μαξίμο. Είναι ο Λάμπρος Παναγιώτου εκεί, να τον ακούσουμε. Θέλω να ετοιμάσετε όλες τις συνδέσεις, να πάμε και στην ΕΡΤ, να πάμε και στην Ιπποκράτους, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Λάμπρο Παναγιώτου, σε ακούμε. Λάμπρο, μας ακούει ο Λάμπρος? Έχει πέσει σύνδεση, ωραία, θα περιμένουμε να συνδεθούμε. Αφήστε την εικόνα εκεί. Ναι, Λάμπρο, πες μας τι γίνεται τώρα εδώ πέρα, διότι από ό,τι βλέπουμε ο Κουβέλης φαίνεται έτοιμος να αποσύρει τους υπουργούς του και ο Βενιζέλος φαίνεται να συμφωνεί. Εδώ τα στόματα είναι ερμητικά κλειστά από τη Νέα Δημοκρατία. Από τον Κουβέλη μαθαίνουμε ότι καμία απόφαση για κανένα θέμα είναι εντολή. Αύριο συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατικής Αριστεράς και ενδεχομένως ο Φώτης Κουβέλης, ενδεχομένως υπάρχει μια σκέψη να αποσύρει τους δύο υπουργούς του. Καθώς σήμερα στην ομιλία το ακούσαμε ότι ούτε καν ρωτήθηκαν οι υπουργοί, ατυχείς χειρισμούς κτλ. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η σκέψη να αποσύρει η Δημάρ τους υπουργούς της εδώ. Περιμένουμε τώρα την αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία, καθώς περιμένουν να ερμηνεύσουν τόσο το μήνυμα Βενιζέλου όσο εκείνο το Κουβέλη για να τοποθετηθούν. Μου θυμίζει λίγο τη βραδιά με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ναι, θα τοποθετηθεί η Νέα Δημοκρατία? Η κυβέρνηση θα τοποθετηθεί? Θα τοποθετηθεί. Φαντάζομαι όμως όχι διαστόματος του. Όχι, διαστόματος του υπουργού, ναι, όχι. Κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι πρωτοκλασσάτοι υπουργοί εδώ, συζητάνε. Κλήθηκαν έσπευσμένα. Να πω χαρακτηριστικά ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος οδηγούσε ο ίδιος το αυτοκίνητό του. Ποιος ξέρει πρώτα τον βρήκε η διαταγή εντός εισαγωγικών του Πρωθυπουργού να επιστρέψει εδώ. Ήρθε ο Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο κ. Μπούρας. Ήρθε ο Χατζηδάκης, η κυρία
Όλγα Κεφαλογιάννη, όλοι σχεδόν οι υπουργοί. Και ο Ευρυπίδης Πλιανίδης, ο οποίος είπε υπευθυνότητα και ψυχραιμία προς το παρόν. Με φώναξαν ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, ήρθα εδώ, θα δούμε παιδιά τι θα γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, η ευρύτερη αποδοχή πάει περίπατο από ό,τι φαίνεται. Διότι η εγγύηση για ευρύτερη αποδοχή ήταν η παρουσία του Φώτη Κουβέλη ενός αριστερού κόμματος στο trilateral σχήμα το κυβερνητικό. Το να υπάρξει μια συνένεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας δεν ξέρουμε ποιον θα ωφελήσει και ποιον θα βλάψει. Αλλά τα πράγματα θα είναι οριακά πλέον από εδώ και πέρα. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η βραδιά. Και δεν γνωρίζουμε αν αυτό. Ήδη ο κύριος Καρδαλής έκανε δήλωση πριν από λίγο στο Real FM ότι δεν θα στηρίξει την κυβέρνηση. Δεν θα στηρίξει την κυβέρνηση. Δημιουργείται εσωκομματικά πια πρόβλημα. Ποιος την έκανε τη δήλωση? Ο κύριος Καρδαλίδης. Κύριος Σκανδαλίδης τώρα κάνει εύκολα δηλώσεις, αλλά. Εντάξει, βουλευτής είναι. Βουλευτής είναι. Εάν υπάρξουν τρεις-τέσσερις δηλώσεις αυτού του είδους, πάει διαδηλωμένη και θα τρέχουμε σε εκλογές. Αλλά θα δείτε ότι. Κανένας από όλους αυτούς τους κυρίους δεν θέλει να χάσει την έδρα του ελπίζοντας σε κάτι καλύτερο. Δηλαδή ότι θα αλλάξει άρδιν το κλίμα και κάποια στιγμή θα μπορούν να επανεκλεγούν και να υπάρχουν, να υφίστανται. Αυτός είναι και ο συνδετικός κρίκος. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είναι δύσκολα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι πολύ πιθανόν στις επόμενες εκλογές να μην υπάρχουν κόμματα, πολιτικά πρόσωπα που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα και να αλλάξει άρδιν το σκηνικό. Κυρίες και κύριοι, από ό,τι φαίνεται η βραδιά θα είναι μεγάλη. Περιμένουμε την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Μην το θεωρείτε σίγουρο ότι η Νέα Δημοκρατία θα αποδεχθεί αυτό το σκηνικό, διότι οι δικές μου πληροφορίες λένε πως η μόνη εγγύηση για να υπάρχει ευρύτερη αποδοχή και κοινωνική γαλήνη ήταν και η συμμετοχή της αριστεράς στο σχήμα αυτό. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει η αριστερά και υπάρχει μόνο το κόμμα του κυρίου Βενιζέλου, το οποίο με τη σημερινή του δύναμη. Δεν μπορεί να αποτελεί εγγύηση για. Αυτό το ξέχασε όμως η κυρία Ταφυλόπουλη εδώ και μήνες ο κύριος Σαμαράς. Μέσα σε μια, μπορώ να πω, πετυχημένη πορεία ως προς τη χρεοκοπία, σε μεγάλο βαθμό, έκανε κινήσεις που περισσότερο αναδείκνυε ένα ιδεολογικό-πολιτικό χαρακτήρα μονοκομματικής διακυβέρνησης, παρά σεβάστηκε τις ευαισθησίες που μπορεί να είχε αυτό που περιγράφεται, η συνοχή που προσέφερε η Δημάρ. Δεν τη σεβάστηκε καθόλου, ούτε προς τη. Θα σας πω εντάχυλα, ούτε προς τον νόμο, προς την ηθαγένεια, ούτε προς τον αντιρατσιστικό νόμο, ούτε βέβαια με τη διαδικασία αυτή που ακολούθησε για την έρευνα. Μα 19 πράξεις προγράψατε. Οι 19 πράξεις, κύριε Τριανταφυλόπουλε, επειδή υπόθηκε πριν. Είπατε, ναι, και είναι αλήθεια αυτό. Έγιναν γιατί υπήρξε μια βασική σύμβαση. Και βάσει αυτή τη σύμβαση, ως μια αριστερά που θέλησε να βάλει πλάτη, είπαμε ότι για να μην χρεοκοπήσουμε, ακριβώς λόγω του μνημονίου. Αν ζητούσε η Τρόικα το πείσμα, θα το κάνατε. Ακούστε με λίγο. Αυτό λέτε. Για να ευχηθούμε για αυτή τη σύμβαση. Επιτρέψτε μου. Πάμε στο Σπύρο Μορελάτο στην Ιπποκράτους να ακούσουμε. Σπύρο, τι έχουμε? Υπάρχει κάτι νεότερο εκεί πέρα, πέραν των δηλώσεων συσκέπτονται από ό,τι γνωρίζω αυτή την ώρα? Αυτή την ώρα συνεδριάζει, Μάκη, κυρίες και κύριοι, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με το Πολιτικό Συμβούλιο του Κινήματος. Ακούσατε, φαντάζομαι, την ομιλία του Ευάγγελου Βελιζέλου σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, σταχυολογώντας τα σημαντικότερα σημεία από την ομιλία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Είναι ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σαφέστατα τάσεται υπέρ της πολιτικής σταθερότητας σε μια χρονική συγκυρία που, όπως είπε, χαρακτηριστικά η χώρα αντιμετωπίζει δυσεπίλητα προβλήματα. Τόσο στην οικονομία όσο και στην πολιτική. Αυτό, όπως λένε στενοί συνεργάτες του Ευάγγελου Βενιζέλου, ερμηνεύεται ως παραμονή του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Ο κύριος Βενιζέλος θα πρέπει να πω εξαπέλυσε έμεσες βολές κατά της δημοκρατικής αριστεράς. Είπε χαρακτηριστικά ότι ο ΠΑΣΟΚ ουδέποτε επέλεξε το μέσα έξω, το αλακάρτ στην κυβέρνηση. Εμείς δεν επιδιώκουμε αποσταθεροποίηση φευγαλέ εντυπώσεις. Την στάση της δημοκρατικής αριστεράς όλο το προηγούμενο δεκάμηνο, όταν απήχε από πολύ σημαντικές ψηφοφορίες και δεν προσέφερε τη στήριξη της στην κυβέρνηση. Επίσης, ο κύριος Βενιζέλος τόνισε ότι τώρα έχουν οριμάσει οι πολιτικές συνθήκες για την επικαιροποίηση της προγραμματικής συμφωνίας που κατά
Ο Βενιζέλο και το ΠΑΣΟΚ είναι το προαπαιτούμενο κατ' ουσίαν για την παραμονή του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Από ό,τι πληροφορούμε από τη Δημοκρατική Αριστερά, θέλουν και εννοούν να αποσύρουν πλέον τους υπουργούς τους από την κυβέρνηση, να κινηθούν σε μια γραμμή ομιχλώδη ακόμα της ψήφου ανοχής προς την κυβέρνηση, εφόσον παραμείνουν σε αυτή ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος, γιατί αναμένουμε τις πρωτοβουλίες και από το Μέγαρο Μαξίμου. Μέσα σε όλα τα άλλα, Μάκη, ο κύριος Βενιζέλος περιέγραψε με ευκρίνεια και με λεπτομέρεια και την πρόταση του Μεγάρου Μαξίμου για την διευθέτηση του ζητήματος της ΕΡΤ. Μίλησε για την επαναπρόσληψη περίπου 2.000 εργαζομένων, για θεσμικό πλαίσιο ειδικό σε ό,τι αφορά τα μουσικά σύνολα, αλλά και για έναν υφυπουργό κύρους, όπως τον είπε, όχι από την πολιτική δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά από μια πιο προοδευτική κατεύθυνση. Κατά τα άλλα, ο κ. Βενιζέλος στο τέλος της ομιλίας του έθετε και το πως χρειάζεται πρόωρες εκλογές ή σταθερότητα. Είπε χαρακτηριστικά και με σαφήνεια ότι εμείς επιλέγουμε τη σταθερότητα, Μάκη. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Σπύρο. Θα επανέλθουμε. Ακούστε, καταλαβαίνω εγώ. Ο Κουβέλης αποσύρει τους Ρουπακιώτη και Μανιτάκη. Γιατί είναι τα δύο υπουργεία τα οποία δεν απομάκρυναν ούτε έναν άνθρωπο. Υποθέτω και την κυρία Σκοπούλη. Και είναι το παράπονο των, και των δύο και του. Και του Βενιζέλου είναι παράπονο και του Σαμαρά, ότι κύριε, έχεις δύο υπουργεία τα οποία έχουν μέσα κόσμο που δεν πρέπει να είναι και πρέπει να φύγουν. Πόσοι επίουργοι ήταν. Επί ένα μήνα μας λέγανε για επίουργους. Δεν έχουν κόσμο τους αυτά τα υπουργεία. Αφήστε προείσταται το αυτό. Και κόσμο έχουν και επίουργους. Προείσταται της διαδικασίας ο Μανιτάκης για να διατηρηθούν οι υπάλληλοι. Λοιπόν, κυρίως στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δεν έχει υπαλλήλους. Κυρίως στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Κυρίως στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου δεν απομακρύνθηκε ούτε ένας άνθρωπος. Και βεβαίως, εκείνο το οποίο υποψιάζομαι, είναι ότι πίεσαν το Κουβέλη προς αυτή την κατεύθυνση. Ότι αυτοί που δεν μπορούν να... Η αποδοτικότητα των Υπουργών και των Υπουργείων εξαρτάται από τον αριθμό των απολυωμένων. Μα σας λέω τι συμβαίνει αυτό τώρα. Είναι πρωτοφανές. Μα σας λέω για ποιο λόγο... Εσείς καλά το λες. Σας μεταφέρω το ρεπορτάζ μου τώρα. Μα δεν το λέω εναντίον σας. Λοιπόν, επομένως θα αρχίσουν τώρα οι διώξεις των συμμασιούχων. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και βεβαίως δεν ξέρουμε πόσοι θα μείνουν από αυτές τις 2.000. Από αυτές 2.000 έχει 152 βουλευτές. Μα αφήστε να πω τη φράση μου. Δεν ξέρουμε πόσοι θα μείνουν από τις 2.000. Πάμε στην ΕΡΤ, είναι ο Γιώργος Γιάννης, πρώην διευθυντής ειδήσεων, για να δούμε. Ο Γιώργος είναι αρκετά έμπειρος και σίγουρα έχει βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, για να τον ακούσουμε. Γιώργο, αν θέλετε να μου δώσετε και εικόνα, σας παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ μάλλον από την ΕΡΤ. Μάκη, να ξεκινήσω με μια είδηση. Είμαστε εντάξει, με ακούτε? Ναι, ναι, σε ακούμε πολύ καλά. Υπάρχει η καθυστέρηση. Μπορείς να αρχίσεις. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσω με μια πληροφορία δικιά μου. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Κουβέλης και η Δημάρη είναι αποφασισμένοι, επειδή κανείς δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη να οδηγεί στη χώρα σε εκλογές και να το ανακοινώσει ο ίδιος. Όλοι κάνουν αυτή τη στιγμή κοινή τακτική. Νομίζω ότι οι εκλογές είναι αναπόφευκτες, αλλά αυτό είναι θέμα εκτίμησης. Κάνουν λοιπόν κινήσεις τακτικής βάσει μια στρατηγική που έχουν χαράξει. Ο κύριος Κουβέλης, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, συζητά πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να θέσει θέμα αλλαγής πρωθυπουργού. Για να δείξει ότι δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη να πάμε σε εκλογές. Από την άλλη μεριά, ο κ. Σαμαράς, γνωρίζοντας ή, αν θέλετε, υποπτευόμενος αυτή την τακτική του κ. Κουβέλη, μου είπαν οι συνάδελφοι ότι αναρτήθηκε και ένα σχετικό δημοσίευμα σε ένα site πριν από λίγο, πιθανότατα ο ίδιος να οδηγήσει τη χώρα στις εκλογές. Και εδώ ερχόμαστε στις πληροφορίες που υπήρχαν πριν ανακοινωθεί η απόφαση για την ΕΡΤ, ότι στο επιτελείο του κ. Σαμαρά έχει συζητηθεί αυτό το ενδεχόμενο να πάμε σε εκλογές αν δεν
αποδώσει αυτή η απόφαση, αν δεν έχει αίσιο ο τέλος δηλαδή, να πάει στον ελληνικό λαό με το επιχείρημα ότι εγώ επιχείρησα να κάνω μεταρρυθμίσεις για να σώσω τη χώρα, να δεν με άφησα να προχωρήσω, δώστε μου δύναμη για να προχωρήσω. Αυτά είναι αυτή τη στιγμή τα σενάρια. Ο κύριος Βενιζέλος νομίζω ότι παίζει μέσα σε όλα αυτά, ακόμη κι αν το ΠΑΣΟΚ εκτιμώ παραμείνει στην κυβέρνηση. Θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει χρόνο ζωής. Πολύ σύντομα δηλαδή θα υπάρξουν διαρροές και από το ΠΑΣΟΚ. Πολύ σύντομα η χώρα θα οδηγηθεί σε εκλογές με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Γιώργο, και εγώ είμαι της ιδίας άποψης. Δηλαδή οι πληροφορίες μου συντήρουν προς αυτά τα οποία μας περιέγραψες. Και έχω την άποψη ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Σαμαράς δεν μπορούν να κάνουν πίσω, διότι θα εκτεθούν ανεπανόρθωτα και θα μπουν τότε στο κλουβί με τις τρελές. Επομένως, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να παίξουν το παιχνίδι τους πολιτικά ο καθένας με το δικό του τρόπο, ούτως ώστε να έχουν την μικρότερη απώλεια από την προσφυγή σε εκλογές. Αυτά που μου λες τώρα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, ίσως να ερμηνεύουν για τα λόγια του Βενιζέλου ότι το πασό... Και κανείς, Μάκη, δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη. Ναι, σωστά. Και πες το αυτό που θέλεις να πεις. Συγγνώμη γιατί... θα βοηθήσω εγώ λίγο την κατάσταση για τα τώρα. Τεχνικά προβλήματα δική μου ευθύνη. Δεν πειράζει, αυτά λοιπόν, έχουμε μάθει να τα αντιμετωπίζουμε. Εκτιμώ. Ωραία, εκτιμώ λοιπόν ότι επειδή κανείς δεν θέλει να χρεωθεί την προοπτική των εκλογών, γι' αυτό και κάνουν κινήσεις τακτικής στα κόμματα, έτσι ώστε να πάμε ρίχνοντας ο ένας την ευθύνη στον άλλον. Σε ό,τι αφορά την ΕΡΤ, να πω κάτι ακόμα, μην αφήνουμε απ' έξω και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, να δούμε τι θα πει και αυτή. Ίσως η απόφαση δώσει κατευθύνσεις. Δεν την ξέρω. Ξέρω απλώς ότι έγινε σε πολύ καλό κλίμα η συζήτηση, αλλά αυτό δεν μου λέει τίποτα. Εγώ δεν έκανα ποτέ δικαστικό ρεπορτάζ, δεν έχω πληροφορίες και οποιασδήποτε πληροφορίες μου έρχονται από πολιτικό επίπεδο δεν τις δίνω βάση, γιατί ξέρετε, όλοι προσπαθούν να μας χρησιμοποιήσουν και να παίξουν παιχνίδια αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά την ΕΡΤ, να πω κάτι, Μάκη. Είπε και ο Βενιζέλος να λειτουργήσει και με 2.000 άτομα. Το θέμα είναι ποιος θα επιλέξει, με ποιους θα λειτουργήσει. Παράδειγμα, λένε είναι αδιανόητο, είναι τόσο τρελό. Εμείς που έχουμε δουλέψει στην τηλεόραση και εσύ και εγώ γνωρίζουμε. Λένε να δουλέψει με 2.000 άτομα. Ωραία, χωρίς διοικητικούς. Δεν έχω διοικητικούς. Αύριο σκάει μία αποστολή. Ποιος θα βγάλει χρήματα αν δεν υπάρχουν διοικητικοί, αν δεν υπάρχει λογιστήριο. Πώς θα κινηθεί, πώς θα αγοράσουμε κασέτες, ας πούμε. Πώς θα αγοραστεί υλικό το οποίο είναι αναγκαίο καθημερινά για τη δουλειά μας. Ποιος θα πληρώνει τη βενζίνη. Να λειτουργήσει το λογιστήριο. Ωραία, να λειτουργήσει το λογιστήριο. Η φύλαξη θα μπορεί να μπαίνει ο καθένας μέσα, να είναι ρεμπέτα σκέρ. Υπολογιστές που χαλάνε. Δηλαδή είναι τρελό αυτό το πράγμα. Όταν στείνεις ένα μηχανισμό, όταν στείνεις ένα ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, κάνεις μία μελέτη και λες μπορώ να το λειτουργήσω με 600 άτομα, με 500, με 100, με 30, με 2.000 και λες με 2.000 μπορώ να κάνω αυτά, με 30 άτομα μπορώ να κάνω αυτά. Αυτά είναι μπακαλίστικα, αυτά είναι ξεκάθαρα πολιτικές αποφάσεις και για μένα είναι ξεκάθαρο. Ο κύριος Σαμαράς, η κυβέρνηση ήθελε να πετύχει δύο στόχους. Ο ένας στόχος είναι να ελέγξει τους δημοσιογράφους και τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ, δηλαδή να διορίσει όσους θέλει περισσότερους δικούς του. Και ο δεύτερος στόχος και ο βασικότερος κατ' εμένα, να στείλει ένα μήνυμα στην ελληνική κοινωνία. Από τη στιγμή που πέτυχα να τσακίσω την ΕΡΤ, τους δημοσιογράφους και την ΕΡΤ γενικότερα, δεν μπορεί να μου αντισταθεί κανείς. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιώργο Κογιάννη και τον Σωτήρη Σκουλούδη που είναι εκεί. Θα επανέλθουμε. Μαζεύετε τις δικές σας πληροφορίες, εμείς τις δικές μας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμεθα, αναμένοντας βεβαίως και την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας, για να δούμε πού θα καταλήξουμε απόψε. Ένα αναμονή λοιπόν των δηλώσεων από την κυβέρνηση. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι ψιθυρίζεται, ο Σαμαράς θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Έτσι ακούτε κι εσείς. Ο Κουβέλης θα δώσει ψήφο ανοχής.
θα αποτραβηχθεί από την κυβέρνηση και θα τα δούμε. Ή και αποχή ανοχής. Και αποχή. Μπορεί, κύριε Παλετσάκη, εσείς τι βλέπετε? Κοιτάξτε, από πολιτικής πλευράς η προσωπική μου αντίληψη, χωρίς να σημαίνει ότι έτσι είναι τα πράγματα, είναι αυτά που εγώ νομίζω ότι είναι. Πιστεύω ότι πρόκειται για προηλυμένη απόφαση διάλυσης της κυβέρνησης. Όπα, έχουμε παρέμβαση Δουνουτού. Έχουμε... COVID τα δάνεια. Αποσύρεται από τη χρηματοδότηση αν η Ελλάδα προσφύγει σε εκλογές. Αυτό είναι πολύ προκλητικό όμως, γιατί νομίζω ότι δεν μπορεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό είναι και συνταγματικά απαράδεκτο, είναι και απρεπές πολιτικά και νομίζω ότι. Εκβιασμός. Και τώρα αρχίζει η πολιτική κρίση. Δεν διαχειρίζεται τα χρήματά του. Δεν μπορεί να γίνει. Ένα λεπτό. Δεν μπορεί να τον υποχρεώσει. Η οικονομική σου πορεία δεν μπορεί να καθορίζεται από το δικαίωμα του Δουνουτού να παρεμβαίνει στο αναφέρεται το δικαίωμα ενός λαού να ψηφίζει. Μόνο σε εκλογές, μόνο για τα μικρά παιδιά. Το Δουνουτού μας έχει διαλύσει τη ζωή. Όχι, αλλά αυτό είναι πολύ προκλητικό. Αφού το αφήσαμε και κάνει ό,τι θέλει. Έχει δανείσει τη χώρα. Ο γεγονός της ΕΡΤ από το Δουνουτού δεν προέρχεται, ρε Μάκη. Κύριε Παλετσάκη, σαφώς. Αυτό το παραμύθι ότι εμείς δεν έχουμε σχέση, όταν απαιτεί την κεφαλή επιπίνακη 2.000 εργαζομένων, θα την πληρώσουν οι πιο εύκολοι. Ποιοι ήταν οι πιο εύκολοι? Η ΕΡΤ, διότι ήταν δική του. Ακούστε. Είναι η αιτία άνευ τη οποία δεν θα γινόταν. Για να δούμε κάτι έχει ο Λάμπρος Παναγιώτου για τη Δημάρ τώρα να μας πει αν θα αποσύρει τους υπουργούς από την κυβέρνηση και αν θα δώσει ψήφο ανοχής. Λάμπρο, σε ακούμε, δώστε μου εικόνα να έχουμε το Λάμπρο μπροστά σας παρακαλώ για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ξεκίνα, Λάμπρο. Τόση καθυστέρηση δεν νομίζω, φοβάμαι ότι δεν μας ακούει ο Λάμπρος. Λάμπρο, αν σας ακούς, ξεκίνησε, δεν μπορείς να ξεχάσεις ότι ακούς τη φωνή μου για να μας διευκολύνεις λίγο να ακούσουμε τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει γραμμή λοιπόν, ορθώς το κατάλαβα. Επομένως, κύριε Μιχαλίτση, κύριε Παλετσάκη. Κύριε Τριανταφυλόπουλο, έχω την αίσθηση ότι εδώ παίζεται το ίδιο παιχνίδι του Σεπτεμβρίου του 2009. Η Νέα Δημοκρατία θέλησε να εγκαταλείψει την εξουσία και ευσχήμως είπε αυτά τα οποία εγνώριζε ότι θα την οδηγήσουν εκτός εξουσίας. Το ίδιο είναι και τώρα. Για μένα το πρώτο μήνυμα ήταν η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας στο αντιρατσιστικό. Εκεί δεν τζίμπησαν οι εταίροι, ήρθε καπάκι η ΕΡΤ. Άρχισαν και εάν δεν είναι η ΕΡΤ αυτή τη βδομάδα, κάτι άλλο θα είναι και τελικά θα οδηγηθεί ο τόπος σε εκλογές, κατά τη γνώμη μου, με μαθηματική ακρίβεια, διότι προφανώς οι πολιτικοί γνωρίζουν ότι στο βάθος του τετραμήνου που έρχεται τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου καλά. Αυτή είναι η δική. Και χρησιμοποιήθηκε η ΕΡΤ ως πρόσχημα. Γιατί το γνωστόν και έπρεπε να είναι γνωστό εάν υπάρχει κόκκος μυαλού στους πολιτικούς ποια θα ήταν η αντίδραση του κλεισίματος ενός δημόσιου φορέα και 2.500 απολυμένων. Πρέπει να είσαι ηλίθιος για να μην καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Μάλιστα. Ο Κλάντς Γρίβας μου έχει στείλει ένα SMS. Έχει ενδιαφέρον. Λέει, μείνει έρθει το πραξικόπημα, ο Σαμαράς μεθοδεύει την έξοδό του. Επρόκειτο να δημοσιευθεί στην Κυριακάτικη Ερμηνημονιακή Εφημερίδα το Χωνί 16 Ιουνίου του 2013 που δεν εκδόθηκε λόγω της απεργίας και αρχίζει με το ποιος είναι τόσο βλάκας που να μην βλέπει αυτή την ολοφάνερη κατεργαριά και ποιος είναι τόσο τυφλός που να μην λέγει πως δεν είδε τίποτα. Αλλή στον κόσμο που κανένας πρέπει τέτοια κακά σωπαίνοντας να βλέπει Σέξπιρ, Ριχάρδος, ο Τρίτος και... Είναι μεγάλο το άρθρο του Κλεάνθη. Νομίζω ότι μπορούμε να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο, να τον ακούσουμε. Θα έχει ενδιαφέρον το σχολείο του. Πιστεύετε ότι οδεύουμε προς εκλογές? Με μαθηματική ακρίβεια. Απλά μεθοδεύετε... Ο κύριος Λοβέρδος έκανε δήλωση πριν από λίγο ότι δεν πρέπει να πάμε σε εκλογές και φαίνεται ότι θα στηρίξει μαζί με ένα βουλευτή που έχει
Εσείς πιστεύετε ότι δεν πάμε σε εκλογές? Εγώ πιστεύω ότι θα εξαντληθούν τα περιθώρια να μην πάει σε εκλογές. Ο κύριος Παλετσάκης είναι κάθε τόσο με μαθηματική ακρίβεια. Είναι λέει, θέμα ελιγμών. Αν θα πάμε έτσι, έτσι θα πάμε. Αν βρεθεί και ο Λοβέρδος που είχε ακόμα με ένα βουλευτή και θα πάμε σε εκλογές. Εσείς λέτε όχι. Μα νομίζω ότι έχει γίνει ρογμή πλέον. Έχει σπάσει για τα λαμπάδια. Δεν θα κρατήσω. Περιμένετε λίγο. Λάμπρος Παναγιώτου, ξεκίνησε. Λάμπρο, σε ακούμε. Ναι. Πριν από λίγο μίλησα με τον Χρήστο Αϊδόνη και με τον Ανδρέα Λοβέρδο και μου είπε χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι ποιος γελίος διαρρέει αυτά τα σενάρια. Δεύτερον, μαθαίνω από τη Δημοκρατική Αριστερά ότι ο Φώτης Κουβέλης θα βάλει το δίλημα στηρίζουμε ή όχι την κυβέρνηση στους βουλευτές του αύριο. Αυτά τα δύο ήθελα να σας πω. Μάλιστα. Είναι θυμωμένος σφόδρα και ενοχλημένος τόσο ο Ανδρέας Λοβέρδος όσο και ο Χρήστος Αϊδόνης με αυτά που διακινούνται. Είναι ενοχλημένοι από τι? Έχει γραφτεί παντού ότι έκανε δήλωση καταρχήν ότι οι εκλογές είναι έγκλημα. Ότι θα στηρίξουν την κυβέρνηση. Και έχει γραφτεί παντού σε όλα τα site ότι θα στηρίξει την κυβέρνηση. Ναι, δεν στηρίζουν την κυβέρνηση. Επομένως και ο Σκανδαλίδης έχει πει. Τώρα μιλούσα μαζί του, κύριε Μανώλη. Ναι. Δεν είπα εγώ, λέω ότι γράφω τα site. Εγώ δεν είπα. Αυτό τα site. Μίλησα με τον Λοβέρδο. Λοιπόν, εντάξει, μπορούμε... Τα σάντρα γράφουν ό,τι θέλουν. Οι άνθρωποι άλλα λένε. Να επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Λοβέρδο, αν είναι δυνατόν, να τους ακούσουμε. Έτσι, από πρώτο χέρι δεν έχει ενδιαφέρον το πράγμα, αν και ο Σκανδαλίδης επίσης να το βρούμε. Θα σας πάρει πάρα αυτά, φαντάζομαι. Εντάξει, θα μας πάρει, θα τον πάρουμε, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να ακούσουμε την άποψή τους. Και θέλουμε, θα αρχίσουμε να μετράμε τα κουκιά σε λίγο, αν φτάνουν. Τα site αυτό γράφουν πάντως. Ήδη αυτό πρέπει. Έχουμε τον Κλεάνθη Γρίβα στη τηλεφωνική γραμμή. Κλεάνθη. Κλεάνθη, σε ακούμε, Κλεάνθη. Δεν έχω να πω και τίποτα σημαντικό. Ήθελα μόνο να σημειώσω ότι από αφορμή την απεργία των δημοσιογράφων, ένα άρθρο μου με τίτλο «Ο Αντώνης Σαμαράς μεθοδεύει την έξοδό του», που επρόκειται να δημοσιευτεί στην εφημερίδα του Χωνί της Κυριακής που μας πέρασε και το οποίο γράφτηκε την επόμενη του μίνι ΕΡΤ πραξικοπήματος αδιανόητου με τον τρόπο που έγινε, ερμήνευε κάπως τις εξελίξεις και προέβλεπε, μάλιστα ο υπότιτλος του άρθρου ήταν «Στις οθόνες των θερινών κυματογράφων άρχισαν να προβάλλονται ήδη οι εκλογές». Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι πρόκειται για μια μεθόδευση τυπική από τη μεριά του Αντώνη Σαμαρά, με τρόπο ώστε να αποχωρήσει αξιοπρεπώς ως εξαναγκαστή σε παρέτηση, διότι η παρέτηση από μόνη της θα είναι συνταυτισμένη με την φυγομαχία μπροστά στα διέξοδα που ο ίδιος δημιούργησε και ο ίδιος ανέλαβε να διαχειριστεί, αλλά αυτή τη στιγμή τα αδιέξοδα ξεπερνούν πια τις δυνατότητες διαχείρισης ή ουδήποτε διαχειριστεί εντολοδόχου των Τροϊκανών. Μην ξεχνάμε ότι στο DNA της δεξιάς είναι εγγεγραμμένη η αξιοπρεπής αποχώρηση. Να θυμίσουμε την αποχώρηση του Καραμαλή από την πολιτική σκηνή, του Καραμαλή του Θείου εννοώ. Λοιπόν, να θυμίσουμε την αποχώρηση του Καραμαλή του νεότερου από την πολιτική σκηνή, με τις περίφημες δηλώσεις του στην προεκλογική περίοδο στην έκθεση Θεσσαλονίκης, που ουσιαστικά προανήγγειλε την έξοδό του από την σαν πρωταγωνιστή φυσικά από την πολιτική σκηνή, και να θυμίσουμε και το γεγονός ότι μια πρόβα τζενεράλε μεθόδευση της εξόδου του έχει στο ιστορικό του ο κύριος Σαμαράς με την ανατροπή της κυβέρνησης του Μητσοτάκη, έτσι. Ωραία, για θέλω λίγο να μας... Ο Γιώργος ο Παπαδέρος δεν αποχώρησε. Τι έκανε δηλαδή, γιατί είναι μόνο από τη δεξιά και δεν είναι και από εδώ. Πού το είδατε αυτό? Αναφέρθηκε σε τρία παραδείγματα. Και εγώ αναφέρομαι στον τρόπο που έφυγε ο Παπαδρέου και έπεσε κυβέρνηση και πήγαμε σε τραπεζίτη. Ο Παπαδρέου ζήτησε δημοψήφισμα και αποχώρησε. Ναι, καλά. Το ζήτησε για έξι να περάσει το δημοψήφισμα. Κλεάνθη, θα ήθελα να σχολιάσεις και τη θέση, τη στάση του κυρίου Βενιζέλου, τη στάση του κυρίου Κουβέλη και τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχω την εντύπωση ότι η θέση του κυρίου Κουβέλη ερμηνεύεται εύκολα. Είναι η ίστατη ευκαιρία να διασφαλίσει την πολιτική επιβίωση του αυτού του και της Δημάρ, ως έστω και την ίστατη στιγμή αναντιωθείς. Τη στάση του κυρίου Βενιζέλου θα προτιμούσα να μην την σχολιάσω, γιατί έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται ένα ζωντανό πτώμα, το οποίο ό,τι και να συμβεί δεν έχει ελπίδες πολιτικής επιβίωσης. Και σε ό,τι αφορά την
την στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναρωτιέμαι τι είδους αξιωματική αντιπολίτευση είναι αυτή. Από τη στιγμή που δεν διαμορφώνει σαφείς διαχωριστικές γραμμές με την τριμερής κυβέρνηση, σαφείς σαφέστατες και μάλιστα σε τόσο κρίσιμες περιπτώσεις όπως είναι το μίνι πραξικόπημα που έγινε από την πλευρά της κυβέρνησης. Δηλαδή αυτές οι ήξεις, αφήξεις θέσεις του κυρίου Τσίπρα υποδηλώνουν μία μηχανία σε ό,τι αφορά το τι μέλη γενέστε τουλάχιστον από πλευράς αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχω την εντύπωση ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο της διεθνούς νομισματικής σύγκρουσης αποτελεί μια καυτή πατάτα την οποία κανείς δεν θέλει να πάρει στα χέρια του. Όλα τα υπόλοιπα είναι... Μάλιστα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πιστεύεις ότι πάμε σε εκλογές? Είχα την βεβαιότητα αυτή, κοιτάξτε, είχα παρακολουθήσει προσεκτικά τα ρεπορτάζ που αφορούσαν σε διάφορα δημοσιεύματα, περιοδικά και τα λοιπά, πολιτικά όπως τα Επίκαιρα και το Ζούγκλα και τέτοια, τις θέσεις των συμβούλων του κυρίου Σαμαρά πριν από το μήνυμα πραξικόπημα. Ωραία, Κλεάνθη, κάνε μου μια χάρη. Επειδή είναι υποχρεωτικό το διαφημιστικό διάλειμμα, για να μην έχουμε πολλές διακοπές, κάνε υπομονή, μόνο λίγα λεπτά και επανέρχομαι. Σε λίγο, από ό,τι με ενημερώνουν οι συνεργάτες μου, θα δούμε τις δηλώσεις στο διάλειμμα του Αντώνη Σαμαρά. Θα έχουμε και τον Ανδρέα Λοβέρδο στη τηλεφωνική γραμμή, να ακούσουμε την αντίδρασή του, να ακούσουμε και την άποψή του, έτσι, γιατί έχει σημασία τώρα. Και βεβαίως να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις. Κύριος Παλετσάκης λέει ότι πάμε σε εκλογές. Νίκος Παπαθανασίου, τι λέει τώρα η εταιρεία σου, η σοφία σου? Αλίμονο στους Έλληνες. Αλίμονο στους Έλληνες. Αλίμονο στους Έλληνες. Μάλιστα. Ο κύριος Δημητρόπουλος, πάμε σε εκλογές ή δεν πάμε? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι θα πάμε πολύ σύντομα σε εκλογές. Έστω και αν γίνει κυβέρνηση και πάρει ψήφο εμπιστοσύνης, θα είναι με πολύ οριακή πλειοψηφία. Αλλά κοιτάξτε, για να ερμηνεύσει κανείς την συμπεριφορά των πολιτικών μας αυτή τη στιγμή, που θα συμφωνήσω με τον κύριο δίπλα μου που είπε ότι λυπάμαι τους Έλληνες, αλλά θα πρέπει να έχει υπόψη δύο πράγματα. Πρώτον, τις δημοσκοπήσεις και δεύτερον, τα οικονομικά μεγέθη. Θα με εξέπληκταν ορισμένες συμπεριφορές αν τα οικονομικά μεγέθη βελτιώνονταν και πηγαίναμε προς το καλύτερο. Ή αν υπήρχε μια οικονομική ελπίδα ότι η συνταγή η οποία εφαρμόζεται θα μας βγάλει από το διέξοδο. Άρα το οικονομικό αδιέξοδο. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το χρηματοδοτικό κενό έχει ανακύψει καθώς κεντρικές τράπεζες των χωρών της Ευρωζώνης αρνούνται να υλοποιήσουν τη συμφωνία για μετακύληση των λήξεων ελληνικών ομολόγων, των ΑΜΦΑ, ενώ την ίδια στιγμή έχει αυξηθεί η αβεβαιότητα για την υλοποίηση του στόχου που έχει τεθεί για το πρόγραμμα αποκρατικοποίησεων. Το ποσό των ΑΜΦΑ φτάνει τα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ και πηγές στις οποίες επικαλείται η έγκριτη εφημερίδα σημειώνουν ότι το άνοιγμα αυτό θα υποχρεώσει τους υπουργούς οικονομικών της Ευρωζώνης να εξετάσουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης περιλαμβανομένης πιθανότητας ενός νέου πακέτου βοήθειας. Το χρηματοδοτικό κενό επρόκειτο να πέσει στο τραπέζι του Eurogroup που λαμβάνει η χώρα το βράδυ της Πέμπτης στο Λουξεμβούργο. Βάσει των κανόνων του Ταμείου, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση για τουλάχιστον 12 μήνες ώστε να αποδεσμευθούν τα χρήματα του ΔΝΤ. Το χρηματοδοτικό κενό των 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ σημαίνει ότι οι ανάγκες της Ελλάδος καλύπτονται μέχρι το τέλος Ιουλίου του 2014. Αν βάζει και την τρύπα του ΕΟΠΗ και των ασφαλιστικών ταμείων, άλλα περίπου 2,5 δις. Αλλά μάκη να πω κάτι, σε εκλογές δεν μπορεί να πας αν δεν έχει μέσα την εμπιστοσύνη. Θα αποχαιρετήσω το Κλεάνθη Γρίβα. Κλεάνθη, πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε τις συνδέσεις. Θα δούμε, φαίνεται ότι ήταν προφητικό το άρθρο που έγραψες για την εφημερίδα, παρότι δεν δημοσιεύθηκε. Και βεβαίως... Θα δημοσιευτεί αυτή την Κυριακή βεβαίως. Εντάξει. Και όποιος θέλει μπορεί να το βρει στην ιστοσελίδα μου. Έγινε, να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Να είστε καλά όλοι. Δεν μπορεί να πάμε σε εκλογές. Δεν μπορεί να πάμε σε εκλογές αν υπάρχει ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία έχουν περίπου 153 βουλευτές. Το ότι έφυγε ο Κουβέλης
Δεν μπορείς για Ινάτη, επειδή σου φύγει ένα μέλος της κυβέρνησης, ένα κομμάτι της κυβέρνησης, να πας σε εκλογές. Ναι, δεν μπορεί να το δικαιολογήσει. Εάν υπάρχουν φωνές τύπου Σκανδαλίδη που λένε ότι εμείς δεν δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Είναι ένας που μπορεί να βγουν άλλοι τρεις στο πρόεδρο. Αν δεν χάσει όμως την δεδομένη, δεν μπορεί να οδηγήσει σε εκλογές τον τόπο επειδή σου φύγει ένας εταίρος. Για να γίνουν εκλογές, ή θα πρέπει να καταψηφιστεί η κυβέρνηση. Έτσι. Ένα αυτό. Είτε δεύτερον, η κυβέρνηση να, χωρίς να καταψηφιστεί, να ζητήσει τη διάλυση της Βουλής. Να πάω στον κύριο Μιχαλίτση που είναι πρακτικός άνθρωπος. Εξαιρετικό λόγο. Να μας πει, κύριε Μιχαλίτση, μάλλον επιτρέψτε μου λίγο να ακούσω τον Νίκο Γεωργιάδη από το Zoukla.gr. Νίκο, τι λένε οι πληροφορίες σου? Δεν είναι δικές μου, είναι οι διάχυτες πληροφορίες που υπάρχουν από το Μαξίμου αυτή τη στιγμή. Εν αναμονή βεβαίως, δεν μπορώ να καταλάβω τον Πρωθυπουργό, που φαίνεται πως δεν προκρίνει το σενάριο των πρώτων εκλογών. Είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία πριν από λίγο με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Θεωρεί δεδομένη την αναμονή του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Βασίζεται στις ψήφους ανεξαρτήτων βουλευτών, όπως του κ. Λοβέρδο, ας πούμε. Και βασίζεται επίσης. Ο κύριος Λοβέρδος το διέψευσε. Το έκανε με βροντόδη διάψευση και σε λίγο θα τον έχουμε στον αέρα. Ναι, αλλά ο κύριος Λοβέρδος είναι αναφανδόν κατά της διεξαγωγής πρώτων εκλογών. Ναι, αυτό όμως το ένα δεν σημαίνει ότι... Στη δική μου εκπομπή στο web της Ζούγκλας. Αυτά τα... θα δούμε τώρα, θα τον για ακούσουμε. Για να το δούμε, διότι να δούμε. Ο κύριος δεν θέλει που δεν είναι πρώτες εκλογές. Καθεωρεί, είπε βλακίες αυτά και χρησιμοποίησε και σκληρούς χαρακτηρισμούς. Για την συμπεριφορά των κομμάτων προφανώς. Όχι, για τη διασπορά της πληροφορίας ότι θα ψηφίσει την κυβέρνηση. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό εγώ άκουσα τον κύριο Λοβέρδο να μου λέει πως είναι αναφανδόν κατά της διεξαγωγής πρόγραμμα εκλογών. Λοιπόν, έχουμε... παροξισμό το χαρακτήρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να σας πω άλλες πληροφορίες οι οποίες συνθέτουν το σκηνικό. Η Δημάρ προσανατολίζεται αύριο και μετά την κοινοβουλευτική της ομάδα που συνεδριάζει 10 το πρωί να αποσύρει τους δύο υπουργούς της, αλλά να παραμείνει με το ένα πόδι στην κυβέρνηση προσφέροντας ψήφο ανοχής. Με λίγα λόγια, ο κύριος Σαμαράς έχει τον απαιτούμενο όγκο ώστε να μπορέσει να διατηρήσει την κυβέρνησή του. Υπάρχει επίσης κάτι το οποίο οφείλει να μας προβληματίσει, τουλάχιστον έτσι βγήκε στις ιδιωτικές τηλεοράσεις, ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκβιάζει πως εάν γίνουν εκλογές, άρα δεν θα μπορεί να ολοκληρωθεί ο έλεγχος, τότε δεν θα εκταμιεύσει αυτό το ταμείο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την δόση την οποία είναι δεσμευμένο να εκταμιεύσει, για την επόμενη δόση. Μιλάω για την δόση την μεγάλη, της αρχής φθινοπόρου, που είναι της τάξης των 8,5 δισεκατομμυρίων. Αυτή είναι απρεπής δήλωση, νομίζω. Απρεπέστατη, αλλά έγινε εντάχει κιόλας. Αμέσως δεν πρόλαβε να φύγει το τηλεγράφημα από την Αθήνα για το τι συμβαίνει στην Αθήνα και αμέσως κινητοποιήθηκε η Ουάσιγκτον. Λοιπόν, όπως δείχνουν τα πράγματα, σε λίγο θα έχουμε βεβαίως και τη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Ή δεν γίνεται απολύτως τίποτα, παραμένει στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, γίνεται ένα σχηματισμός, αλλάζουν και μπαίνουν και άλλοι βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ ως υπουργοί, ή ο κύριος Σαμαράς ζητά ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή, ακόμη δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει, φαντάζομαι να μας το πει ο ίδιος, έτσι ώστε να έχει την απαιτούμενη δεδηλωμένη για να συνεχίσει την κυβέρνησή του. Αυτά είναι τα πράγματα μέχρι αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Με δεδομένη τη στάση βεβαίως της Δημάρ. Ευχαριστώ τον Νίκο Γεωργιάδη. Κύριε Μιχαλίτση, εσάς. Πρακτικός άνθρωπος είστε, τι καταλάβατε και πού νομίζετε ότι οδεύουμε, προς τα πού? Κοιτάξτε, να σας πω ότι πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα αδιέξοδο. Γιατί θα ήθελα να σας πω ότι η ΕΡΤ, η οποία αποτέλεσε τη θριαλίδα για αυτή την πολιτική κρίση, μπορεί να αποτελέσει και ένα ζήτημα εμπλοκής στη συμφωνία Βενιζέλου-Σαμαρά. Γιατί? Ο κύριος Βενιζέλος λέει ότι πρέπει να επαναλειτουργήσει άμεσα με 2.000 άτομα η ΕΡΤ. Θεωρεί τους υπαλλήλους της ΕΡΤ απολυμένους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συγκροτηθεί μια καινούργια εταιρεία η οποία θα προσλάβει 2.000 υπαλλήλους. Και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θέλει να προσλάβει υπαλλήλους, να κάνει ανοιχτή προκήρυξη που δεν θα αφορά μόνο το κομμάτι των υπαλλήλων της ΕΡΤ, αλλά θα αφορά όποιον θέλει να κάνει αίτηση εργαζόμενο ή μη εργαζόμενο από όλη την Ελλάδα. Θέλω να πω ότι αυτές οι διαδικασίες δεν γίνονται εύκολα. Αυτό λοιπόν που θέλει ο κύριος Βενιζέλος
θα σκοντάψει στις διαδικασίες. Εκτός αν υπάρξει η λύση ότι δεν είναι κανένας απολυμένος, που αυτό θα σκοντάψει προφανώς στην αιμονή του κυρίου Σαμαρά, που θα θέλει να ισχύσει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και η κοινή υπουργική απόφαση. Συγγνώμη, γιατί εγώ θέλω να σας θέσω το θέμα λίγο διαφορετικά. Επειδή πιστεύω ότι βλέπουμε το, παρακολουθώντας το, την τραγωδία στην ΕΡΤ, βλέπουμε το δέντρο και όχι το δάσος. Φαίνεται ότι η ΕΡΤ ήταν μόνο η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι από μια σειρά πράξεων που δεν συμφωνούσαν μεταξύ τους και πραγμάτων που συνέβαιναν μέσα σε αυτό το trilateral σχήμα. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ. Επομένως, η ΕΡΤ ήταν μια αφορμή για να γίνει το μεγάλο μπάμα. Πολύ καλά. Πώς θα προχωρήσει πιθανόν... η συμφωνία τους όμως αυτή? Ναι, πρέπει αλλά... να συγκροτήσουν καινούργια εταιρεία, εφόσον θεωρούν απολυμμένους τους υπαλλήλους της ΕΡΤ, και πρέπει να προσλάβουν αυτούς τους 2.000 που βοηθούν όμως το... Πώς θα γίνει αυτό? Σωστά, αλλά το κύριε Μιχαλίτση, μήνες. Επειδή επαναλαμβάνω, είστε πρακτικός άνθρωπος. Εάν ο Σαμαράς ήθελε να μην πέσει η κυβέρνηση, δεν θα έπαιρνε μια τέτοια βροντόδη απόφαση. Δηλαδή, κλείνω το διακόπτη. Θα έβρισκε έναν τρόπο, ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο τρόπο, με τη συμφωνία των υπολείπων, να απομακρύνει ένα μεγάλο αριθμό, να αλλάξει το όνομα, να αλλάξει τον οργανισμό, να τα αλλάξει όλα. Υπήρχε νομοσχέδιο κατευθυνμένο. Ορίστε. Υπήρχε νομοσχέδιο από Μάρτιο του 12 κατευθυνμένο. Σωστά. Για να το κάνει με τόσο βίαιο τρόπο, προφανώς ήθελε να προκαλέσει και να δημιουργήσει μια τέτοια κατάσταση, δείχνοντας ότι ο ίδιος θέλει ριζοσπαστικές λύσεις και προτάσεις να προωθήσει και ότι οι άλλοι δεν ακολουθούν. Πιθανόν να πρόκειται για πολιτικό παιχνίδι. Γιατί να μην πρόκειται για πολιτικό παιχνίδι? Εγώ δεν νομίζω. Βεβαίως. Έχω την αίσθηση, βλέποντας πρόσφατα από το αρχείο μου τα δημοσιεύματα, τα πρωτοσέλιδα της 11ης Ιουνίου, ναι, που έλεγαν όλα ότι η ΔΕΠΑ δεν αγοράστηκε, οι ιδιωτικοποίησεις δεν γίνονται κλπ. Ότι ο κύριος Σαμαράς έψαχνε να βρει έναν τρόπο να ξεφύγει από όλο αυτό το φιάσκο του ΤΑΙΠΕΔ και γενικότερα του τρόπου εκποίησης της δημόσιας περιουσίας που δεν μπορεί να γίνει και το βλέπουμε και αλλού. Με αυτή την έννοια λοιπόν η ΕΡΤ ήταν μια αφορμή να δείξει μια δύναμη, μια πυγμή, θεωρώντας, επειδή όπως ένας γελιογράφος εκείνες τις μέρες ζωγράφησε σαν σκυλάκια τα άλλα δύο κόμματα της συμπολίτευσης, ότι δεν θα είχαν αντιδράσεις. Βέβαια εδώ ήρθε ο ελληνικός λαός, ο οποίος μαζί με τους εργαζόμενους της ΕΡΤ κατέλαβε το κτίριο, έκανε αυτοδιαχειριζόμενη την ΕΡΤ, γιατί πρόγραμμα υπάρχει της ΕΡΤ, και θα μπορούσε αυτό το πρόγραμμα που τον βλέπουν στο διαδίκτυο και η ΕΡΤ έχει μεγαλύτερη θεαματικότητα από ό,τι είχε και όταν είχε το μονοπόλιο. Αυτό είναι σίγουρο, αλλά έτσι, είναι και τότε ο λαός έβαλε τις εξελίξεις. Ήταν ανάγκη να κλείσουμε την ΕΡΤ για να αποκτήσει θεαματικότητα. Και αυτό είναι οξύμορο σχήμα. Πάντως, πάμε η ΕΡΤ, να μου επιτρέπετε για τον κύριο Μιχαλίτσα, ένα σχόλιο σαν δικηγόρο. Μισό λεπτό. Δεν είχε απολυμμένους υπαλλήλους. Έχουμε... Δεν καταβλήθηκαν αποζημιώσεις. Έχουμε τον κύριο Λοβέρδο. Κύριε Λοβέρδο. Καλησπέρα κύριε Ζαφλόπουλε, καλησπέρα σας. Τι σας έκανε να εκραγείτε, γιατί άκουσα ότι κάνατε μία δήλωση σχεδόν βίαιη, ότι είναι βλακίες όλα αυτά που ακούγονται και κάτι τέτοια. Δεν είπα αυτές τις λέξεις, αλλά είπα ότι είπα το πρωί στον κύριο Γεωργιάδη, στον Νίκο Γεωργιάδη που μιλούσαμε για όλες αυτές τις εξελίξεις, του είπα ότι οι εκλογές, όπως δηλώσαμε από την πρώτη μέρα αυτής της τυφλής σύγκρουσης, και ήταν τυφλή γιατί έγινε μια ενέργεια που δεν είχε δεύτερη σχεδιασμένη, ισοδυναμούν με καταστροφή. Οι εξελίξεις που θα οδηγούσαν τη χώρα σε εκλογές, πήραμε το περσινό μάθημα με δύο εκλογές Μάιο-Ιούνιο που κατέστρεψαν τη μισή τουριστική περίοδο. Όταν ξέσπασε αυτός ο θόρυβος, εμένα με βρήκε στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα που είχα περιοδία, εκεί όλος ο κόσμος του τουρισμού, από τους ανθρώπους του Μόχθου ξεκινώντας, έλεγαν ότι στην Αθήνα δεν σκέφτονται καθόλου τι περνάνε οι πολίτες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και ποια είναι τα προβλήματά τους και ποιο είναι το αύριό τους. Και η τοποθέτηση που κάναμε από την πρώτη στιγμή και από απόψε νομίζω ότι δικαιώθηκε είναι ότι ο παροξισμός της ανευθυνότητας οδηγεί σε εκλογές που αυτές ισοδυναμούνται με καταστροφή. Άρα η θέση ευθύνης είναι να μην έχουμε εκλογική διαδικασία και ο καθένας να καθορίσει τη στάση του με βάση αυτό αυτή την αρχή. Δεν είπα κάτι περισσότερο. Ωραία. Το ερώτημα είναι εσείς εάν τεθεί θέμα θα δώσετε ψήφο εμπιστοσύνης. Δεν μπορώ να σας πω κύριε Τεταφυλόπουλε, γιατί δεν ξέρουμε ποιες είναι οι επόμενες εξελίξεις. Ας πούμε, η Δημάρ πήρε τη στάση που πήρε, αλλά κανείς δεν ξέρει αν θα ψηφίσει επί της εμπιστοσύνης ή όχι. Δεν ξέρουμε ποια κυβέρνηση θα ζητήσει εμπιστοσύνη. Πώς θα σας πούμε αν θα την παράσχουμε ή όχι. Εκείνο όμως που είναι η θέση αρχής
Και νομίζω θα χαρακτηρίσει κάθε στάση μας και κάθε πολιτική μας επιλογή σε ψηφοφορίες της Βουλής ή στο δημόσιο λόγο μας, είναι αυτό που σας λέω αυτή τη στιγμή. Όχι εκλογές. Δεν πρέπει η χώρα να ξαναπεράσει την περσινή τραυματική εμπειρία. Επομένως, ο κόσμος, επομένως δεν είναι δεδομένη ψήφος εμπιστοσύνης από εσάς. Επομένως, περιμένουμε να δούμε ποια είναι αυτά που θα υποθούν τις επόμενες ώρες από αυτούς που έχουν μεγαλύτερες δυνάμεις στη Βουλή. Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι θέσεις των κομμάτων που μέχρι πριν από λίγη ώρα συγκυβερνούσαν. Όλο αυτό το παιχνίδι, έτσι όπως παίχθηκε αυτές τις 10 μέρες, που έφερε αγανάκτηση, αγωνία και κατακραυγή από την πλευρά του κόσμου, δεν το κατανοούμε και θα κρίνουμε τη στάση μας ανάλογα με τις εξελίξεις των επόμενων ώρων. Πώς σχολιάζετε τη στάση του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Κουβέλη? Κοιτάξτε, δεν είναι σοβαρό κανείς να εκτιμήσει μόνο το απόψινό. Αυτό που έγινε επί 10 μέρες, πρώτα με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, να κάνει κάτι για το οποίο δεν είχε σχεδιάσει το παραμικρό από ό,τι φάνηκε στη συνέχεια, ήταν ένα όργιο ανευθυνότητος. Κλείνουν την ΕΡΤ χωρίς να είναι έτοιμοι να την ανοίξουν, δεν έχουν σχεδιάσει την επόμενη μέρα, δεν έχουν δει ποιες θα είναι οι κινήσεις των υπολείπων, δεν έχουν καθορίσει τίποτα, αν γίνει το τάδε τι θα κάνουν, αν γίνει το δίνα τι θα κάνουν. Τα κόμματα παίζουν ένα παιχνίδι, τα κόμματα της κυβέρνησης επί 10 μέρες, μπροστά σε έναν ευρώντητο λαό, και εκτιμώ ότι η αρχή αυτού του παιχνιδιού πριν από 10 μέρες έδειξε το λάθος που θα γινόταν στο τέλος. Κύριε Λοβέρδε, είναι το τέλειο λάθος, κύριε Τριανταφυλόπουλε, και το κάνανε. Θα μπορούσε να είναι καλά σχεδιασμένο αυτό που λέτε ότι δεν ήταν σχεδιασμένο, ούτως ώστε να προκαλέσει και να οδηγηθούμε σε εκλογές πιθανόν? Α, προφανώς. Ας πούμε, υπήρχε από το 2011 μια εγκεκριμένη από το Υπουργικό Συμβούλιο του Παπανδρέου πρόταση για νόμο αναδιάθρωσης της ΕΡΤ. Έπεσε ο Παπανδρέου, ήρθε ο Παπαδήμος, πήγε να το κάνει, του διαμήνυσε η Νέα Δημοκρατία πως δεν το θέλει. Παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία τον Ιούνιο του 2012. Το σχέδιο Μόσχελ, λέτε. Πως είπατε, ναι. Το σχέδιο Μόσχελ. Γιατί ένα χρόνο δεν έκανε τίποτα, όχι μόνο για την ΕΡΤ, αλλά για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ήρθε η ώρα να καταλήγει το τίποτα σε αρνητικές συνέπειες και χτύπησε στο ψαχνό. Χτυπάω και αν πετύχω το δίκαιο και τον άδικο, όποιο πιάσω. Αυτό δεν είναι σωστό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ευθύνεται η κυβέρνηση για καθυστέρηση, για αναβολή της συζήτησης θεμάτων, για ομαδοποίηση των θεμάτων και για χτύπημα στο ψαχνό. Αλλά αφού το έκανε και εκδήλωσε το λάθος της πριν από 10 μέρες, αντί να υπάρχει σημάζεμα με αμοιβαίες υποχωρήσεις, μπήκαν άλλα θέματα, κύριε Διαταφλού. Μπήκαν τα θέματα των κομματικών συμφερόντων. Τι συμφέρει το Α ή το Β κόμμα. Μα τώρα που η ύφεση και η ανεργία τα σαρώνει όλα, πρώτα πρέπει να δει την ύφεση και την ανεργία και μετά τι συμφέρει το κόμμα σου. Αυτή η γραμμή δεν ακολουθήθηκε και φτάσαμε απόψε εδώ. Επισημαίνω ότι αποφεύγετε να σχολιάσετε τη συμπεριφορά και τη θέση του κυρίου Βενιζέλου. Όχι, και για τους δύο είπα. Και για τον κύριο Σαμαρά μίλησα, αλλά και για τους άλλους δύο. Α, και για τους άλλους δύο. Το σημερινό θα μπορούσε να έχει αποδεχθεί. Όταν όμως βλέπετε ότι το πηγαίνανε από τη μια μέρα στην άλλη, κρυφτήκανε και οι τρεις πίσω από τους δικαστές. Τι θα πει το Συμβούλιο της Επικρατείας, χωρίς να τολμούν να κάνουν οι τρεις μια πολιτική επιλογή. Όταν περνάς όμως την πολιτική εξουσία, μία στις ανεξάρτητες αρχές, μία την γλιστράς προς τη δικαιοσύνη, τελικά γιατί είσαι πολιτικός? Και τη στάση για να κάνεις ό,τι λένε τα δικαστήρια που δεν έχουν την ευθύνη να παίρνουν πολιτικές αποφάσεις. Τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κοιτάξτε, η εποδός είναι μόνιμη. Εκλογές και πάλι εκλογές. Με αυτό διαφωνούμε 100%. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα αξιολόγησης. Και ο κόσμος που συγκεντρώθηκε στο Σύνταγμα την Δευτέρα, που ήταν λίγος, έδειξε μια στάση απέναντι σε αυτά τα συνθήματα περί εκλογών. Κανένας πολίτης της πραγματικής ζωής, της καθημερινής, κανονικός άνθρωπος θέλω να πω, δεν είναι σε αυτή τη γραμμή πλεύσης, κύριε Διαδεύτερο. Τώρα τα κομματικά επιτελεία πάντα σκέφτονται διαφορετικά από ό,τι σκέφτεται ο κόσμος και αυτή τη στιγμή έχουμε έτσι πολύ τρανταχτά παραδείγματα. Δεν πρέπει να πάμε έτσι. Και η δήλωση εκπροσώπου του Δουνουτού ότι αν προσφύγουμε σε εκλογές κόβεται η χρηματοδότηση. Κύριε Λοβέρδε, έχουμε Αντώνη Σαμαρά, έχουμε τον Πρωθυπουργό να ακούσουμε. Την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη και το ευρώ. Να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της στο εξωτερικό και την ομαλή χρηματοδότησή της. Να προχωρήσουμε τις μεταρρυθμίσεις και να εξασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις για να έρθει η ανάκαμψη. Τις προϋποθέσεις για να έρθει η ανάκαμψη το ταχύτερο. Και να τα κάνουμε όλα αυτά με ορίζοντα τετραετίας. Το χρόνο που πέρασε έγιναν πολλά. Και τίποτα δεν θυμίζει σήμερα εκεί που βρισκόμασταν πέρσι. Ήδη όλη η διεθνής επενδυτική κοινότητα και οι αγορές
θεωρούν ότι η Ελλάδα και η οικονομία της βαδίζουν στο σωστό δρόμο. Εκείνο που τώρα προέχει είναι να συνεχιστεί το έργο της κυβέρνησης. Να βγούμε από την κρίση μια ώρα αρχίτερα. Να πιάσουν τόπο οι θυσίες του ελληνικού λαού και να τελειώνει αυτή η δοκιμασία το γρηγορότερο. Οι μεταρρυθμίσεις, που είναι σημαντικό μέρος του προγράμματός μας, δεν μπορούν να προχωρήσουν επαναλαμβάνοντας τα λάθη του παρελθόντος. Η στασιμότητα δεν μας αρκεί. Χρειαζόμαστε άλματα προς τα μπρος. Στο σημείο αυτό είχαμε μια σοβαρή διαφωνία για το ζήτημα της ΕΡΤ με τα άλλα δύο κόμματα που μετέχουν στην τρικομματική. Έκανα από την πρώτη στιγμή προσπάθειες να αποκατασταθεί ενότητα στην τρικομματική κυβέρνηση και να βρεθεί λύση. Δεν απάντησα σε προσβλητικά σχόλια από διάφορες πλευρές. Με ενδιέφερε μόνο να βρεθεί λύση και να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Κατά τη χθεσινή συνάντηση των τριών αρχηγών υπήρξε συμφωνία στην εξής λύση. Να αποκατασταθεί άμεσα η λειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, ο διαχειριστής της, δηλαδή το Υπουργείο των Οικονομικών, όπως το λέει και το αποδέχεται και το Συμβούλιο της Επικρατείας, θα προσλάμβανε με τρίμηνες συμβάσεις όλους εκείνους από τους απολυμμένους εργαζόμενους της ΕΡΤ που ήταν απαραίτητοι για να λειτουργήσουν πλήρως όλες οι συχνότητες. Έμενε σήμερα απόψε να προσδιορίσουμε πόσοι θα ήταν αυτοί που θα προσλαμβάνονταν από τους απολυμμένους της ΕΡΤ με τρίμηνες συμβάσεις. Και όπως ακούσατε σήμερα από τον κύριο Βενιζέλο, δέχτηκα ο αριθμός αυτός να φτάσει τις 2.000. Αυτό ήταν και το μόνο θέμα, επαναλαμβάνω, που έμενε για σήμερα σε εκκρεμότητα. Είχαμε συμφωνήσει στις επόμενες 10 μέρες να ψηφιστεί στη Βουλή το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Και μέσα στους επόμενους 2 μήνες να ολοκληρωθεί το νέο οργανωτικό σχήμα για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση που θα επεξεργαζόταν επιτροπή προσωπικότητων κύρους και με τεχνικό σύμβουλο ξένο φορέα, όπως είναι πράγματι το BBC. Με ένα νέο υφυπουργό που τους είπα να είναι, να προέρχεται από τα άλλα δύο κόμματα. Εγώ έκλεισα την αμαρτωλή ΕΡΤ, ας είχαν δικό τους υφυπουργό να φτιάξουν τη νέα υγιή δημόσια ραδιοτηλεόραση, όπου οι προσλήψεις να γίνουν αξιοκρατικά και με διαφάνεια και να έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση προερχόμενοι από την ΕΡΤ, τους οποίους θα πρημοδοτούσαμε με μοριοδότηση. Σήμερα στη συζήτηση ο Φώτης Κουβέλης εμφανίστηκε έξω από το πλαίσιο και τη λογική αυτής της λύσης, την οποία χθες αποδέχτηκε. Επανήλθε στη θέση του να επαναλειτουργήσει η καταργημένη ΕΡΤ και αορίστως κάποτε στο μέλλον να δούμε την αναδιοργάνωσή της εν λειτουργία. Δηλαδή, ζήτησε να ξανακάνουμε αυτό που έχει επιχειρηθεί πολλές φορές στο παρελθόν και που δεν έχει μπορέσει να γίνει ποτέ. Να επιστρέψουμε δηλαδή στο αμαρτωλό καθεστώς με όλους τους υπεράριθμους εργαζόμενους, να μην αλλάξει τίποτα, να μην υπάρχει καμιά ελπίδα ότι κάποτε θα άλλαζε κάτι στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Το μαύρο από τις κρατικές συχνότητες θα φύγει. Αλλά στο αμαρτωλό καθεστώς δεν πρόκειται να επιστρέψουμε. Το Συμβούλιο Επικρατείας θεωρεί ότι η ΕΡΤ έχει καταργηθεί και ότι ο νόμιμος διαχειριστής της είναι ο Υπουργός των Οικονομικών. Ενώ εντέλεται να επισπεύσουμε τη δημιουργία του νέου οργανισμού. Αυτό και θα κάνουμε. Ο κ. Κουβέλης και η Δημάρ επέλεξαν να μην στηρίξουν τη λύση αυτή. Ο κ. Βενιζέλος και το Πασόκ αντίθετα και θαραλέα αποδέχτηκαν τη λύση αυτή. Θέλω να προχωρήσουμε όλοι μαζί όπως ξεκινήσαμε. Αλλά θα προχωρήσω όπως και να έχει. Ασφαλώς με καλύτερο συντονισμό, με επικαιροποίηση αν θέλετε του κυβερνητικού προγράμματος. Αλλά στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια για τη διάσωση της χώρας. Πάντα με ορίζοντα τετραετίας. Ελπίζουμε στη στήριξη και της δημοκρατικής αριστεράς. Αν και έχει ένα δίκιο ο κύριος Βενιζέλος όταν λέει ότι κάποιοι σηκώνουν το σύνολο της ευθύνης και κάποιοι εμφανίζονται μόνο κατά περίσταση. Κανείς δεν θέλει εκλογές αυτή τη στιγμή. Αλλά ασφαλώς κανείς δεν πρέπει να θέλει και κυβερνησία, ούτε στασιμότητα. Κανείς δεν θέλει κυβερνησία και στασιμότητα τη στιγμή που πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες για να βγούμε από την κρίση μια ώρα αρχίτερα. Και αυτό θα κάνουμε. Σήμερα κλείσαμε ένα χρόνο ως κυβέρνηση. Μας μένουν άλλα 3 χρόνια. Θα τα εξαντλήσουμε για το καλό του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα
τι θα σχολιάσουν οι συνάδελφοι στην... Για αφήστε λίγο την ΕΡΤ να ακούσουμε τι σχόλια κάνουν οι συνάδελφοι εκεί. Δύο-τρεις φορές το είπε. Με αυτό... Ναι, δύο-τρεις φορές το είπε. Αλλά να καμβίλη να μας πει για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Του Συμβουλίου της Επικρατείας, την οποία επικαλέστηκε άλλωστε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι θα φύγει το Μαύρο. Ανακριβώς λοιπόν, την επικαλέστηκε. Είπε δύο ανακρίβειες, μίζωνες. Να ακούσουμε την απόφαση όπως διαμορφώνεται και να τα πούμε, κύριε Κατρούγκαλε. Άννα, πάμε ότι δεν έχει διαφοροποιηθεί από την προσωρινή διαταγή αυτή η απόφαση του Τμήματος Αναστολών. Άννα Καλδίλη, μας ακούει. Ναι, τώρα σας ακούω, Σταυρούλα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είπε απόψε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Λοιπόν, όπως είπαμε λοιπόν, είναι στο ίδιο μήκος κύματος με την προσωρινή διαταγή, μόνο που επισημαίνει κάποια πράγματα εδώ. Δηλαδή, καταρχάς λέει ότι η Επιτροπή επιφυλάσσεται να επανέλθει αυτεπαγγέλτος εντός ευλόγου χρόνου για να διαπιστώσει αν έλαβε χώρα συμμόρφωση προς τα ανωτέρα κρυθέντα. Προς τα νοτέρω κρυθέντα, δηλαδή θα παρακολουθεί την εφαρμογή της απόφασης προσωρινής διαταγής. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τι δέχεται. Αν θέλει να ανασταλεί, κρίνει ότι πρέπει να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλόμενης κοινής υπουργικής απόφασης αποκλειστικά ως προς το μέρος της, με το οποίο προβλέπεται ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών στον τόπο της ΕΡΤ ΑΕ, και δεύτερον ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ ΑΕ παραμένουν ανενεργές μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όπως προβλέπεται τέλος πάντων από την κοινή υπουργική απόφαση, και να ληφθούν αυτά τα απαραίτητα μέτρα. Να κάνουμε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε, να σχολιάσουμε. Όλοι θα σχολιάσετε τώρα. Από ό,τι φαίνεται, δεν πάμε σε εκλογές, όπως καταλάβατε. Άμεσα. Δηλαδή, φαίνεται ότι υπάρχει σύμπλευση και σύμπνοια μεταξύ του κυρίου, του γενναίου Βαγγέλη Βενιζέλου, όπως τον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Εγώ νομίζω ότι επαναθεμελιώνεται η σύμπραξη αυτών των δύο εκ των τριών πόλων, και βεβαίως ανακηρύστε σε γενναίο. Όλη αυτή η ιστορία είναι για να ανακηρυχθεί γενναίος ο Βενιζέλος. Πάντως, και επειδή είχα πει κάτι για τον κύριο Λοφέρδο... Ναι. Κομπλιμέντα επί κομπλιμέντων ο Πρωθυπουργός προς τον Βαγγέλη Βενιζέλο, που σημαίνει ότι οι αγαπητοί μας συνάδελφοι στην ΕΡΤ θα πάνε με τρίμηνες συμβάσεις, θα οδηγηθούν στο πρετόριο και στον αποκεφαλισμό. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάντως για τον Λοβέρτο δικαιώθηκα. Πάμε στο Zoogla.gr να ακούσουμε τι λέει ο Νίκος Γεωργιάδης. Σύντομα, Νίκο. Σύντομα, μου ζητήσατε να σας πω τι δήλωσε ο κύριος Όλι Ρεν πριν από λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα από το Eurogroup που βρισκόταν. Δήλωση: η Ελλάδα έχει αποφεληθεί από ένα χρόνο πολιτικής σταθερότητας. Απευθύνω έκκληση για υπευθυνότητα στους πολιτικούς αρχηγούς. Αυτό είπε χαρακτηριστικά. Είναι σημαντικό η ελληνική κυβέρνηση να συνεχίσει τις εργασίες που χρειάζονται για τις μεταρρυθμίσεις. Είναι προς όφελος όλων να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του ελληνικού προγράμματος πριν από τις θερινές διακοπές. Τα μέλη μας θα εργαστούν χωρίς διακοπή, αλλά η μπάλα είναι στο ελληνικό γήπεδο, είπε ο κ. Όλι Ρεν, γνωστός ποδοσφαιρόφιλος. Ήταν σαφέστατο το μήνυμα. Δεν ρώτησε όμως εσένα και τους υπόλοιπους εργαζόμενους πώς βγάζετε το μήνα ο κύριος Όλι Ρεν. Ο κύριος Όλι Ρεν δεν έχει καμία ανάγκη να ρωτήσει εμένα ή εσένα ή οτιδήποτε άλλο πώς βγάζει το ψωμί του, διότι ο κύριος Όλι Ρεν το βγάζει πάρα πολύ όμορφα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έχω την αίσθηση ότι πρέπει να παίρνει περί τις 18.000 ευρώ το μήνα συν τις υπηρεσίες τις άλλες τις οποίες απολαμβάνει. Από τις άλλες υπηρεσίες είναι τα λεφτά. Ο μισθός είναι τα αρέστα. Τα αυτοκίνητα και τα σπίτια. Χαιρετώ. Είσαι καλά. Ποιο είναι το πρωτοσέλιδο του Zoogla.gr? Προσκυβέρνηση Νουδού Πασόκ τώρα. Μετά και τη δήλωση του κ. Σαμαρά δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα. Τώρα πίσω ότι θα γίνουν πρόωρες εκλογές είναι πλέον υπερβολή. Είναι πλέον η τρικομματική γίνεται δικομματική με την συνένεση του τρίτου. Μισό πόδι είναι η Δημάρ μέσα με την ανοχή της. Το θέμα είναι ότι... Συν τα δεκανίκια οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Παντάζεσαι τη στενοχώρια του Ρουπακιώτη που χάνει το Υπουργείο. Ναι, αλλά φαντάζεσαι την ευτυχία του Ρουπακιώτη ως εργατολόγο με αυτά που συμβαίνουν στην ΕΡΤ.
Τώρα με συγχωρείς, αυτό ήταν. Τώρα αυτό το υπονοούμενο δεν μου αρέσει. Δεν ήταν καθόλου υπονοούμενο, το είπα εφθαρσός. Φαντάζεσαι τη χαρά του Βενιζέλου που θα πάρει υπερυπουργείο τώρα που τον χαρακτήρισε γενναίο πρωθυπουργός. Βλέπω θα να παίρνει. Θα λέω. Εντάξει, γενναίο λέω εγώ τώρα. Το άμυνα θα του δώσει. Εδώ θέλουμε θαραλέους. Δεν νομίζω, μετά από αυτά που υπόθηκαν σήμερα το πρωί και χθες στο δικαστήριο, δεν νομίζω ότι θα του δώσει το άμυνα. Μάλιστα. Είδαμε και το πρωτοσέλιδο. Όχι, αυτό ακόμη δεν έχει ανέβει, τώρα το γράφω ακόμη. Α, μου έδειξε ένα πρόβλημα. Θέλω να γράψω και τις δηλώσεις σήμερα. Δεν το διάβασα, όχι. Γιατί δεν είναι το βιντεάκι μέσα. Πάμε στο Λάμπρο Παναγιώτου γρήγορα. Δώστε μου εικόνα από το Μαξίμου, εκεί βρίσκεται ο Λάμπρος. Λάμπρο. Κάτσε το για το Λοπέρδο. Για να δούμε, ναι. Από την πόρτα της οικίας του Πρωθυπουργού, θα λέγαμε, από το Προεδρικό Μέγα, το Μέγαρο Μαξίμου, η πόρτα. Έχουν, ναι. Ο οδηγός το έχει ετοιμάσει εδώ και ώρα το αυτοκίνητο του Αντώνη Σαμαρά. Έκανε τις δηλώσεις και τώρα περιμένουμε να βγουν οι υπουργοί. Μας ενημερώνουν ότι θα κάνουν δηλώσεις για το θέμα. Δεν τίθεται θέμα εκλογών προς το παρόν όπως τα παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Περιμένω να δούμε τι θα μας πούνε και οι υπουργοί. Κάτσε, τι συζήτησαν, κάτσε, και Λάμπρο, κάτσε μπροστά στο αυτοκίνητο, ναι, του Πρωθυπουργού μέχρι να σου πει γιατί αποκάλεσε θαραλέο τον Βενιζέλο. Δηλαδή έτσι και ήμουν εγώ εκεί, θα καθόμουν μπάστακας μέχρι να δώσει εξηγήσεις. Άκου θαραλέο. Είπαμε κομπλιμένα και εμείς αγαπήσαμε, αλλά δεν κάναμε έτσι. Και πες το Λοβέρδο που βγήκε και μας είπε ότι δεν θα στηρίξει. Ναι, θα στηρίξει. Δεν έφυγε από την κυβέρνηση. Η πολιτική όταν λένε δεν θα στηρίξω, στηρίζουν. Εμένα μου είπε πριν από λίγο ότι είναι γελή αυτή που δεν γίνουν αυτά τα σενάρια. Εσένα τι σου είπε, τι είπε εδώ. Τι σου είπε σένα. Γιατί είναι γελία. Μα... ότι είναι γελή αυτή που διακινούν αυτά τα σενάρια. Τόσο ο Αντρέας Λοβέρδος όσο και ο Χρήστος Αηδώνης. Και μετά από λίγο το σχεδόν το επίπεδο. Δεν το είπε. Με άλλα λόγια, δεν το είπε. Το εννοεί. Το είπε, θα το πει αύριο. Κύριε Κόκα. Τι να σχολιάσω από όλες τις γελοιότητες. Όπως αντιλήφθητε, οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ θα ακολουθήσουν την οδό του μαρτύριου. Μετά τις τρίμηνες συμβάσεις θα ακολουθήσει η σφαγή. Καλά, αυτό είναι μια εικασία περί τριμήνων συμβάσεων. Δεν το γνωρίζουμε. Το γεγονός είναι ότι οι καταγγελίες οι οποίες δημοσιεύτηκαν μόνο στο ΦΕΚ με την υπουργική απόφαση δεν απευθύνθηκαν όπως απαιτείται από τον νόμο στους εργαζόμενους. Κανείς δεν έχει κοινοποιημένη καταγγελία. Αποζημιώσεις δεν έγιναν, άρα οι απολύσεις είναι άκυρες. Έχουμε το οξύμορο ότι ενώ έχουμε άκυρες απολύσεις κατά το εργατικό δίκαιο, λείπει ο φορέας, ο οποίος ουσιαστικά ήταν ο εργοδότης. Και γενικά όλη αυτή η ανοησία, η σκιαμαχία μεταξύ αρχηγών οι οποίοι προσπαθούν να μην πάρουν το βάρος των εκλογών είναι ένα θέατρο σκιών σε όλα τα επίπεδα. Το δυστύχημα είναι ότι εμείς οι εργαζόμενοι έχουμε οικογένειες, εγώ έχω 4 παιδιά, μετά από 27 χρόνια εργασίας στην ΕΡΤ πρέπει να ξαναξεκινήσω πέρα από το δικηγορικό μου γραφείο πολλά από την αρχή. Νάντια, τι λέει ο κόσμος. Μα και έχουμε πάρα πολλά μηνύματα του κόσμου. Υπάρχει ενεργό συμμετοχή και στο ηλεκτρονικό βήμα. Αυτό το οποίο υπάρχει ομοφόνος ήταν κάθετη και πριν την ανακουφιστική δήλωση του κ. Σαμαρά, ήταν κάθετη στο ενδεχόμενο νέων εκλογών. Θεωρούν ότι υπάρχει ένα θέατρο παραλόγου, όλα τα μηνύματα, και ότι παίζονται μεγάλα επικοινωνιακά και μικροπολιτικά παιχνίδια. Πάντως, έθεσαν και ένα νέο σενάριο κάποιοι τηλεθεατές μας εδώ, ότι αν πήγαιναν σε πρόωρες εκλογές. Αυτό θα γινόταν, όπως μου αναφέρουν χαρακτηριστικά, για τυχόν παραγραφή αδικημάτων που είναι ήδη σε εξέλιξη υπουργών και άλλων μελών του Κοινοβουλίου. Μάλιστα. Και κύριε Παλετσάκη και κύριε Μιχαλίτση, αρχίσω από τον κύριο Μιχαλίτση τώρα για να πάρουμε σειρά. Εάν μείνουν 2.000 μέχρι τις 2.500 που θα φύγουν άμεσα, ποιοι είναι? Γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι θα υπάρξει εμπλοκή. Δηλαδή, πρώτον, δεν υπάρχουν τα κριτήρια ποιοι θα είναι αυτοί οι 500 που θα φύγουν. Οι πρώτοι. Δεύτερον, οι προσλήψεις που θα γίνουν θα πρέπει να γίνουν από κάποιο νέο φορέα, ο οποίος πρέπει να συγκροτηθεί. Αυτό παίρνει χρόνο. Δεύτερον, δεν μπορεί να γίνουν προσλήψεις μόνο από υπαλλήλους της ΕΡΤ. Αυτό αντιβαίνει την κοινοτική νομοθεσία. Πρέπει να γίνει προκήρυξη, εφόσον θέλουν να πάρουν υπαλλήλους για να δουλέψουν για τη δημόσια τηλεόραση, ο Θεός να την κάνει δημόσια βέβαια, αυτή που θα προκύψει,
πρέπει να κάνουν προκήρυξη για την πρόσκληση για την κατάληψη αυτών των θέσεων που δεν θα αφορά μόνο τους υπαλλήλους της ΕΡΤ. Πρέπει να αφορά όλους. Κύριε Μιχαλίτση, ποιοι είναι αυτοί οι πρώτοι 500 που θα χάσουν τη δουλειά τους? Αντιλαμβάνεται ο κύριος Βενιζέλος, ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι την αγωνία αυτών των 500 ανθρώπων? 500 ψυχές σήμερα το βράδυ ξέρουν ότι θα φύγουν. Και ο ένας κοιτάζει τον άλλον στα μάτια. Είναι σαν τους υπό εκτέλεση στα στρατόπεδα των Γερμανών. Δεν ξέρουν ποιοι θα πεθάνουν πρώτοι. Ξαναλέω ότι συνεχίζουν να διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα. Οι προσλήψεις πρέπει να γίνουν με ισονομία και ισοπολιτεία. Δεν μπορούν να γίνουν τέτοιες προσλήψεις. Απορώ πως και ο κύριος Βενιζέλος, που είναι νομικός, πως έχει προχωρήσει, πιστεύει ότι μπορεί να προχωρήσει ένα τέτοιο σχέδιο γρήγορα. Εκτός αν λέμε ότι η ΕΡΤ θα ξανα... Η ΕΡΤ, αυτό το σχήμα που πάνε να φτιάξουν, το κακέκτυπο μιας ΕΝΕΔ, θα προχωρήσει σε 40 ημέρες, 50 ημέρες. Κύριε Παλετσάκη, και θα έχουμε μαύρο μέχρι τότε. Θέλω να δω αν αυτή η επιτίδη όλη, όλα αυτά τα σαπρόφυτα που υπάρχουν μέσα στην ΕΡΤ θα είναι μέσα στους 500 που θα φύγουν πρώτοι ή θα παραμείνουν. Φοβάμαι ότι αυτοί θα μείνουν. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, να πω κάτι και θα απαντήσω και σε αυτό. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να ομιλεί και να λέει ότι θα σταθεί μια επιτροπή με εμπειρογνώμονες η οποία θα βοηθηθεί από το BBC. Επιτρέψτε μου να πω ότι η Νέα Δημοκρατία, και θα χρησιμοποιήσω μια λέξη άκοσμο, αλλά θα τη χρησιμοποιήσω, έχει βίτσιο κάθε φορά που δημιουργείται θέμα με την κρατική ραδιοτηλεόραση να παραπέμπει την κοινή γνώμη στα BBC. Είναι ο Σέρχιο Γκριν, το έβαλε στο σιρτάρι. Υποχρέωσε τη διοίκηση της ΕΡΤ, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, προσέξτε τι θα πω, να φέρει το BBC. Και μας απείλησε ότι θα μας απειλήσει όλους αν δεν το φέρουμε. Εχρεώθηκε ο ελληνικός λαός με 50 εκατομμύρια. Ήρθαν άνθρωποι από το Λονδίνο. Πληρώσαμε άλλα 20 για ξενοδοχεία, γεύματα, δεξιώσεις, φιλοξενίες κλπ. 8 μήνες πηγαίναν και ερχόταν αεροπλάνα με βάρδιες από το Λονδίνο. Καθίσαν οι άνθρωποι κάτω. Συζητήσαν με όλους τους επιτελείς. Και συνέταξαν ένα πόρισμα. Το στείλαν το πόρισμα. Μεταφράστηκε το πόρισμα. Το διάβασε προσωπικά ο Μιλόν. Εισηγήθηκε την άμεση και ομόφωνη αποδοχή από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ το αποδέχθηκε, εστάλει στο Υπουργείο Προεδρίας και από τότε όποιος το είδε μέχρι σήμερα αγνοείται. Ώστε να μην έφτανε αυτό, την επόμενη χρονιά η κυβέρνηση Μητσοτάκη υποχρεώνει την ΕΡΤ να φέρει την Ernst & Young και να πληρώσει άλλα 20 εκατομμύρια για νέα μελέτη. Την υπέβαλε η Ernst & Young και πήγε στο ΣΥΡΤΑΕ. Πόσο τώρα... κόστησε αυτή? Περίπου 20 εκατομμύρια. Και το BBC. Το BBC ήταν 50 και πάνω. Και 20-70. Λοιπόν, προσέξτε. 80-90. Προσέξτε. 80. Και 20%. Δηλαδή, για μία 100 φορά. Εκατομμύρια. Ακούτε φύγαν για μία... σε μελέτες του BBC που θα πρέπει να ξαναπληρωθούν τώρα. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι του BBC ερχόταν κάθε εβδομάδα βάρδιες από το Λονδίνο. 80 εκατομμύρια δραχμές. Ναι, ήταν η αμοιβή του BBC αυτή. Τα 50. Και τα άλλα ήταν έξοδο, σου είπα. Πήγαινε, έλα αεροπλάνα, δεξιώς, ξενοδοχεία στο Γκραν Μπρετάνια μένανε. Λοιπόν, ακούστε κύριε Τριανταφυλόπουλε, μίλησε για εμπειρογνώμονες. Μα υπάρχουν άλλοι εμπειρογνώμονες στην Ελλάδα από τους ανθρώπους της ΕΡΤ? Και τα πορίσματα του BBC, δόξα το, εδώ έχει γεμίσει τα σιτάρια των Υπουργείων BBC. Κοροϊδεύουν και οι άνθρωποι, θα πούνε εσείς εκεί κάτω. Τι κάνετε, πληρώνετε εκθέσεις και τις πετάτε? Από τα 100 εκατομμύρια βγήκε κανένα μέρισμα προς κάποια κατεύθυνση? Αυτό είναι το ερωτηματικό μου. Στους Άγγλους. Όχι, το μέρισμα, όχι. Λοιπόν, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι δεν παίρνουν μόνο οι Άγγλοι. Δεν υπάρχει δουλειά που κλείνει στην Ελλάδα χωρίς να πάρουν και κάποιοι. Κοιτάξτε, ο Μιλόν και πολλοί άλλοι έχουμε την γνώση, αυτό δεν σημαίνει έμεση πρόταση, αλλά λέω, υποστήκαμε τρεις νομικές μεταβολές. Ο Μιλόν ήταν στο ΕΙΡΤ, Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, υπαγόμενο στον υπαλληλικό κώδικα, και έγινε η αλλαγή με τον νόμο του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Λαμπρία 230 το Δεκέμβριο του 1975, μετετράψε ανώνυμη εταιρεία ΑΕΡΤ και μετετάγει με όλοι. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση. Παράλληλα η ΕΝΕΔ, κύριε Παλαϊτσάκη. Όχι, μισό λεφτάκι. Μισό, δεν υπήρχε τότε καμία σχέση. Αντί λοιπόν να κάνουν το εξής, να πούνε ότι το προσωπικό της ΕΡΤ
εντάσσεται αυτοδικαίως στον νέο φορέα και στη συνέχεια εντάσσεται σε οργανικές θέσεις που θα καθοριστούν και έτσι να γίνει το ξεδιάλειμμα, αφού 2.500 είναι, 1.200 λένε ότι θα είναι, άρα σημαίνει. Για να ακούσουμε. Είπαμε ότι συνεχίζουμε στον δρόμο της ευθύνης και των μεγάλων αλλαγών που χρειάζεται το. Του χάλασαν και το. Ποιο ξέρει ο άνθρωπος που ήταν και του χάλασαν το δείπνο σήμερα. Δεύτερο. Και οδήγησε μόνο στο αυτοκίνητο για μια τόσο απλή δήλωση. Λοιπόν, κύριε Παλετσάκη. Λοιπόν, σε ανώνυμη εταιρεία. Στη συνέχεια, οι κυβερνήσεις μετατρέπουν την υπηρεσιακή μονάδα του στρατού, η ΕΝΕΔ, την κάνουν και αυτοί, μάλλον την αφήσαν εκεί, τη αλλάξαν το όνομα, την κάνανε ΕΡΔΙΟ και ξανατροποποιούν τον νόμο, κάνουν τον ενιαίο φορέα και εντάσσουν την παλαιά ΕΡΤ ΕΙΡΤ, την κάνανε ΕΡΤ 1, μαζί με την ΕΝΕΔ ΕΡΤ 2 και την κάνουν ενιαίο φορέα. Σας πληροφορώ, κύριε, για να τα ακούνε αυτά και οι εργαζόμενοι και αυτοί που μας ακούνε, ότι από το 1987 που βγήκε ο νόμος περί ενιαίου φορέα μέχρι τα τέλη του 1989 δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα και δούλευαν οι άνθρωποι όπως δούλευαν η ΕΝΕΔ σαν μονάδα του στρατού. Τα θυμάμαι, και η ΕΡΤ, λοιπόν, έπρεπε να γίνουν εντάξεις προσωπικού, γίνανε το 90, τρία χρόνια μετά την έκδοση του νόμου και έγιναν και μετατάξεις προσωπικού. Τώρα, θα σας καλέσω εδώ, έτσι κι αλλιώς. Έχω να κάνω μια εκπομπή. Κοιτάξτε τι υλικό είχα, πόσα βίντεο. Θέλω να σας πω μόνο ότι είναι και γύρω στα 36 βίντεο είναι. Λοιπόν, με εκπομπές μαζί σας, με τους εργαζόμενους, τον έναν, τον άλλον. Ακούστε κάτι. Στην πρόβλεψη ότι θα πάμε σε εκλογές, πέσατε έξω. Πέσαμε. Κοιτάξτε, εγώ είπα όχι. Κοιτάξτε, κύριε Δαφυλόπουλε. Αυτού του τύπου δεν κοιτάξτε, δεν πέσαμε έξω. Περάσαν, επειδή περάσαν 30 λεπτά, πέσαμε έξω. Οι εκλογές θα γίνονται στα 30 λεπτά. Μπορεί να προκυριχθούν αύριο. Κύριε Δαφυλόπουλε, μία λέξη να προσθέσω, αν είναι εύκολο. Αντί να φέρουν το BBC ή οτιδήποτε άλλο, την ΕΡΤ που πρέπει να υπάρχει την έχουν. Είναι αυτή που λειτουργεί 10 μέρες τώρα. Να σας δώσω μόνο ένα νούμερο. Χτες έπεσε ο σερβερ της CBU από την μεγάλη συμμετοχή. Να σας δώσω τον αριθμό. 2.800.000 ταυτόχρονοι χρήστες χτες βράδυ που ρίξανε το σερβερ. Βεβαίως δεν είναι μόνο από Ελλάδα, είναι από όλο τον κόσμο, ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά για να έχουμε έναν αριθμό σύγκρισης, οι συνδέσεις του ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα είναι 4.200.000. Συμβουλεύω την EBU να πάει στην Ακαμάη για σερβερ, διότι εκεί είμαστε εμείς και με λίγο μεγαλύτερο νούμερο ούτε έπεσαν οι σερβερ, ούτε χάσαμε το σήμα του Zoogla.gr. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους, γιατί πρέπει να κλείσουμε λόγω του δορυφόρου και της σύνδεσης. Κύριε Οικονόμου, αν έχετε... Μία ερώτηση θα κάνω. Έχουμε και δηλώσει τη Γιαννίδη, λίγο να τι ακούσουμε. Δεν χρήζεται κανεί. Συνεχίζουμε με ευθύνη για αποφάσει. Δεν είπε κανεί όλα. Καλά, εντάξει, είναι, το σύνθημα είναι ένα. Ευθύνη, βαδίζουμε με ευθύνη και αποφασιστικότητα. Στον δρόμο τη ευθύνη και των αλλαγών, λένε όλοι το ίδιο. Όλοι το ίδιο, ναι. Με υπεύθυνα και γενναίοι. Σαν το Βενιζέλο. Για πάμε. Κύριε Οικονόμου. Έλεγα ότι μιλούμε σαν να μην έχουμε την αίσθηση ότι η ΕΡΤ χρειάζεται και εξυγίανση και εξορθολογισμό. Και προτείνω λοιπόν να δούμε και να το σκεφτούμε αυτό το έργο το Χιόνια στο Κιλιμάντζαρο, όπου έχουμε την προσπάθεια προκειμένου να μην καταστραφούν οι δουλειές όλων, κάποιοι να αυτοβούλως να αποχωρούν από όταν πρέπει κάποιοι να φύγουν. Και ο πρώτος διδάξας είναι ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων, που μπαίνει, βάζει το όνομά του στην κλήρωση και φεύγει και αυτός. Μπορούμε να φανταστούμε τους εκεί συνδικαλιστές και τον πρόεδρο τους να είναι και αυτός μέσα σε μια κλήρωση που να λέει και εγώ είμαι από αυτούς που θέλω να φύγω, που θέτω τον εαυτό μου και εγώ προς κρίση και αξιολόγηση. Όταν φτάσουμε να δούμε και όλους αυτούς τους ανθρώπους να είναι και αυτοί σε θέση να αξιολογηθούν αν πρέπει να μείνουν ή όχι, τότε θα μιλούμε ότι ναι, είναι σε καλό δρόμο η έρχεται να το διαχειριστεί.